Λίμπερο, λίμπερο, λίμπερο. Ακούτε Λίμπερο 107,4 και να το λέτε. Γιώργος Συρίγος, Σωτήρης Δασκαλάκης για 3 ώρες μαζί σας. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλημέρα σας. Χρόνια μας πολλά. Χρόνια πολλά γιατί αυτό το διήμερο γιορτάζει η Θεσσαλονίκη με την έναρξη της Διεθνής Έκθεσης της πόλης μας. Χρόνια πολλά γιατί σήμερα είναι τα γενέθλια της Παναγιάς μας. Να μας φωτίζει, να μας προστατεύει, να μας έχει γερούς και τυχερούς, να βρίσκεται η Παναγίτσα μας κοντά μας, η πονεμένη μας Παναγίτσα που πονάει και αγαπάει όλο τον κόσμο, η πιο γλυκιά ύπαρξη που πέρασε ποτέ από τη γη και τώρα από εκεί ψηλά, δίπλα από το γιο της, κοιτάζει να βοηθάει όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά, Παναγίτσα μου. Λίπερο. Γιορτινή πόλη, κυρίες και κύριοι, εχθές δεν γίνανε τα προγραμματισμένα για κάθε τέτοια εποχή επεισόδια, γιατί κάθε τέτοια εποχή εδώ και δεκαετίες γίνεται του κουτρουμπλίο γάμος. Φέτος ήταν πιο έρεμα τα πράγματα. Ήθε να δώσουν οι θεοί, ήθε να βοηθήσει ο Χριστούλης μας, ώστε αυτή η μέρα να είναι μια μέρα όπως τα χρόνια τα παλιά χαράς και οικονομικής άνθησης όλης της πόλης. Να έρχονται ξένοι από όλο τον κόσμο, να έρχονται τουρίστες, να βγαίνουν έξω, να κάνουν κατανάλωση, να κινείται το σύστημα, να χαίρεται ο κόσμος, να περνάει και αυτοί καλά και να λένε τι ωραία πόλη να ξαναγυρίσουμε. Πρέπει να γίνουν αυτά τα πράγματα, κύριε Ζέρβα. Μην νομίζεις ότι θα είσαι στο απειρόβλητο. Τι έγινε χθες με το Μητσοτάκη? Του είπες αυτά που σου είπαμε να πεις το πρωί? Φέρετε τι τάπες. Θα περάσουμε αμέσως μετά, γιατί μας άκουσε χθες ο Κυριάκος και είπε πράγματα που μας χαροποιήσανε. Όμορφη εχθές η Θεσσαλονίκη, δροσερή και γεμάτη κόσμο σε όλα τα μέρη. Κατέβαιναν κόσμο, κατέβαιναν νεολαία. Εγώ βγήκα μια βόλτα έξω. Είχα μια δουλίτσα, μπόρεσα, ξέρω τα στενά. Και δεν εγκλωβίστηκα και είδα ότι κατέβαινε ο κόσμος. Όμορφη λοιπόν η Θεσσαλονίκη χθες. Γίνανε κάτι ψηλά, κάτι ομιλίες, κάτι πορείες, κάτι διαδηλώσεις. Όμως πραγματικά για τέτοια μέρα που άλλες φορές γινότανε του κουτρουλίου γάμος με χημικά, με καψίματα κάδων, με πετροβολητά, με κυνηγητά, αυτή η Θεσσαλονίκη ήτανε πραγματικά να την πιει στο ποτήρι. Και όποιος ερχόταν από μακριά και έλεγε είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και προχωρούσα στην ακροθαλασσιά, πραγματικά καταλαβαίνει γιατί γράφτηκε αυτό το τραγούδι. Και χθες φιλοξενήσαμε εδώ στην πραγματικά φιλόξενη και όμορφη μας πόλη, για το κέντρο μιλάω, πραγματικά την όμορφη μας πόλη. Φιλοξενήσαμε εχθές και μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα, εκτός τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Πραγματικά, κυρίες και κύριοι, τα φωτογραφικά φλάσα στράψανε. Οι κάμερες της τηλεόρασης ήταν πάνω του και αυτός, περήφανος, αρχοντικός, με ψηλά το κεφάλι, όπως αρμόζει σε ένα τεράστιο πρόεδρο του μεγέθους του, ο κύριος Μαρινάκης, τίμησε με την παρουσία του την πόλη. Τι με κοιτάς ρε Νίκο άγρια, αφού εδώ ήτανε? Ψέματα λέω? Ο Νίκος είναι ένας φίλος εδώ, ο οποίος πολύ συχνά μας επισκέπτεται και παρακολουθεί τις εκπομπές, και ενώ κάτι στο Facebook, κάτι απαντάει εκεί στους θαυμαστές του. Όταν άκουσε τη λέξη Μαρινάκη, ήταν η μόνη φορά που σήκωσε και με κοίταξε με έκπληξη, αλλά και μέσα στο βλέμμα του κρυφά και μια απειλή. Ότι ρε μεγάλε, τι λες εδώ, τι λέω τώρα? Την αλήθεια λέω ρε φίλε. Ήρθε ο Ερήφης ή δεν ήρθε? Μοίρασε χειραψίες και χαμόγελα. Τι ωραίος ήταν ο πρόεδρος εχθές. Τέτοιος πρέπει να είναι. Όχι εκείνο τον αγριάνθρωπο που βγάζει. Και εν πάση περιπτώσει
θα πρέπει να μάθει και την αλήθεια ο πρόεδρος, και μια που μπορεί να είναι εδώ, αλλά τα τσιράκια του εδώ θα είναι. Θα του τα πω! Δύο λεπτά, δεν ανάβεις λίγο αυτό το κέρατο ρε Σωτηράκι μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, διότι ακόμα υπάρχει, επικρατεί ζέστη, και ειδικά μέσα στο στούντιο με τα φώτα και τις τηλεοράσεις. Έχουμε 10 τηλεοράσεις, ελέγχουμε όλο τον κόσμο. Πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι. Ήτανε λοιπόν εδώ ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο κύριος Μαρινάκης. Γεια σου πρόεδρε, καλώς ήρθες στην πόλη μας. Γιατί αυτή είναι και η διαφορά μας. Κανείς δεν σε πείραξε, κανείς δεν ήρθε να σε γιουχάρει, κανείς δεν σου την είπε από κοντά ή από μακριά μέσα εκεί που κάθισες. Γιατί αν θα πήγαινε ο δικός μας ο πρόεδρος στην Αθήνα, κάποιο τραμπουκισμό θα γνώριζε. Αυτή είναι η διαφορά μας. Εμείς ξέρουμε να φιλοξενούμε. Όταν έρχεσαι όπως ήρθες, άμα μου έρχεσαι με τα ελικόπτερα και με 3.000 μπάτσους να σε φυλάνε σαν να λες ότι πήγα σε εμπόλεμη περιοχή, θα έχεις και την αντίδραση. Ήρθες, λάτα, ούτε φώναξε, ούτε αυτά, θα πάω, θα κάνω, θα δείξω, θα δείτε, θα τους κάνω. Και να σου πω και κάτι, ίσως αυτή η επίσκεψη να γίνει η αιτία ώστε μέσα στο χοντροκέφαλό σου να καταλάβεις ότι αλλού έχεις στρέψει τα πυρά σου και από αλλού σε ετοιμάζουν να σου ρίξουν τις φαλτσετιά. Τη φαλτσετιά. Άλλο κοιτάζεις και θεωρείς εχθρό σου, και από αλλού θα φας το συντροφικό μαχαίρωμα, όπως λένε. Δεν είμαστε εμείς οι εχθροί σου. Με τον κόσμο της Μακεδονίας, ούτε με τον ΠΑΟΚ, ούτε με τον Άρη, ούτε με τον Ηρακλή, έχεις να χωρίσεις τίποτα. Και ξέρεις γιατί, πρόεδρε, δεν έχεις να χωρίσεις τίποτα. Γιατί τα έχουμε χωρίσει όλα. Δεν έχουμε καμία επαφή. Δεν θέλουμε πράγματα δικά σου, μην έρθεις να πάρεις πράγματα δικά μας. Άλλοι είστε εσείς, άλλοι είμαστε εμείς. Αλλιώς σκέπτεστε εσείς, αλλιώς σκεπτόμαστε εμείς εδώ, στο Βορρά. Εμείς που είμαστε οι ακρίτες της Ελλάδος, εμείς που πρώτοι θα πάμε στα σύνορα που είναι στα 20-30 χιλιόμετρα σε ευθεία από τη Θεσσαλονίκη, να την υπερασπίσουμε, έχουμε άλλες σκέψεις, άλλες προτεραιότητες και άλλα ήθη και έθιμα. Εσείς εκεί είστε αλλού. Όπου τα κάνετε, το οικόπεδο δικό σας γίνεται, όπου αφοδεύετε. Έτσι νομίζετε. Αυτό χώρισε, τελείωσε. Εσείς και εμείς. Αλλά όλοι μαζί είμαστε ίδια γενιά. Άλλο αυτό. Θέλω να καταλάβεις λοιπόν πρόεδρε, ότι ο εχθρός σου δεν είναι ο ΠΑΟΚ. Το ΠΑΟΚ δεν μπορείς να το μικρύνεις με καμία Παναγία. Δεν μπορείς να το τραυματίσεις, δεν μπορείς να το θέσεις στο περιθώριο. Και τον παπά που σε ταΐσανε τότε, όρμα στον ΠΑΟΚ και χτύπα τον Ιβάν Σαββίδη, γιατί αυτός είναι εχθρός, κατέρευσε σαν πύργος από τραπουλόχαρτα. Α, τελείως, έγινε η αλλαγή, βγήκε ο Μητσοτάκης. Στα θέματα του ήρθε εδώ, θα πούμε και τι είπε. Δεν ήταν εκεί ο Ιβάν. Ούτε καν πήγε. Ακόμα τα έχουνε τα δικά τους. Από πέρσι πρόπερσι. Αλλά ο κακός έγινε εσύ στο τέλος, γιατί αυτοί θα τα βρούνε. Γιατί δεν γίνεται να κυβερνήσεις τη χώρα όταν δεν έχεις μαζί σου ένα τεράστιο κόσμο, όπως είναι ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Ο κόσμος της Μακεδονίας. Θα τα βρεις. Και εσύ, Ιβάν, δεν μπορείς να λες ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός της Ελλάδος. Αυτό το πω εγώ. Το πει ο Σωτήρης ο Δασκαλάκης, το πει ο αδερφός μου, θα το πει ο ξάδερφός σου, το πει η μαμά σου η γερόντισσα που θα πάει 80 χρόνια να ψηφίσει.
Αυτά ήταν ακραία. Ούτε εσύ θα βγεις κούλι να λες τι άμα ποιο είναι γκολ και ποιο δεν είναι. Και αυτό ακραίο. Αλλά εντάξει, κάπου θα. Δεν βρίζαν για τις μάνες τους. Είπανε δυο κουβέντα νερό και αλάτι. Ένας μεγάλος επιχειρηματίας που επενδύει και θα τα πούμε. Ας τελειώσουμε με το Μαρινάκι. Λοιπόν, πρόεδρε, οι εχθροί σου σιγά σιγά αρχίζουν και βγάζουν δόντια που τα είχαν κρυμμένα και σαν τη γάτα που βάζει και βγάζει τα νύχια του. Ετοιμάζονται. Θα σου πω να το θυμάσαι. Μια ημερομηνία. Εάν παίξεις με τον Παναθηναϊκό και τον κερδίσεις, εκείνη τη μέρα θα γίνει η απελευθέρωση του Παναθηναϊκού από τα δεσμά του Αλαφούζου. Θα γίνει η αλλαγή. Το χρησιμοποίησανε τον Αλαφούζο. Κράτησε 7-8 χρόνια τον Παναθηναϊκό σε πολύ μέτρια κατάσταση. Κατέβασε ένα πολύ μεγάλο μέρος του χρέους και τώρα που είναι προσβάσιμο, στα 20-30 εκατομμύρια λένε ότι είναι, δεν είναι τίποτα να μπουν 2-3 άτομα, φύγε από εδώ, πάρ' τα λεφτά σου. Κύριοι, είμαστε έτοιμοι να επενδύσουμε στον Παναθηναϊκό, θα σου πούνε. Και ξέρεις τι λέει για σένα ο Τράκης. Πρόεδρε, ότι θα σε ρίξει την Β' Εθνική, λέει. Όπως έκανε με τους Αγγελοπουλαίους στο μπάσκετ. Άκουσες τον Σαββίδη να πει τέτοιο πράγμα? Άκουσες τους Παοξίδες να πούνε, να φωνάξουν τον Ολυμπιακό εκεί, εκεί στην Β' Εθνική? Θα σου πει, με είπαν άλλα, άλλα σε είπαν, αφού τα θέλει και σένα ο τεράστιος μισινός σου. Αλλά να πούνε ότι θα σε ρίξουν στη Β' Εθνική δεν το λένε. Ιδέα άλλη αλεπού της ερήμου, ο Ρόμελ του ποδοσφαίρου, ο μεγαλύτερος ποδοσφαιρικός παράγοντας που υπάρχει σήμερα, ο τεράστιος Μελισανίδης, μέχρι το καλοκαίρι στην καινούρια δηλαδή χρονιά, θα μπει στο ιδιόκτητο γήπεδο και δεν θα έχει να δίνει τα εκατομμύρια τότε εκεί. Και έχει και καβάτζες ο Μελισανίδης. Και αν είναι στην τριάδα που θα είναι από ό,τι δείχνει η κατάσταση και στα play-offs δεν ξέρουμε πώς θα είναι ή δεν ξέρουμε πώς θα συμπεριφερθεί ο Μελισανίδης στο Δεκέμβριο, μήπως ετοιμάζει από τώρα την καινούργια ομάδα, σε σένα θα έχει μίξει. Εγώ είμαι ο τέταρτος. Να έγινα πρώτος σε πέρσι, θα τα πούμε και αυτά και θα γωθώ τώρα να παλέψω. Ο τέταρτος, ο οποίος όμως δεν είναι δίπλα σου. Όταν λέω τέταρτος δεν είναι ότι στη σειρά τέταρτος, έτσι, σε δυναμική. Λέω ότι είμαστε τέσσερα κομμάτια αυτή τη στιγμή που παίζουμε την μπάλα. Τη μεγάλη. Και αγκομαχώντας ο Άρης προσπαθεί να χωθεί. Θέλει ακόμα ψωμιά. Μακάρι να μπορέσει να χωθεί. Αλλά θέλει ψωμιά πολλά ακόμα. Πολύ σωστά ο Χαριστέας κινείται. Θα με επιτρέψουν οι φίλοι Αριάννη να τους πω να κάνουν υπομονή. Θα την ψάξει ο Χαριστέας, σιγά μην χάσει το πρωτάθλημα. Θα βρει καλόν αυτό που πρέπει, τον πάρει 3 χρόνια συμβόλαιο και σε 10 αγωνιστικές τον κυνηγάνε οι σουπεράδες και πρέπει να τον πληρώσει 3 χρόνια για να φύγει. Τα καινούργια δεδομένα είναι αυτά. Να μην φεύγουμε από το θέμα. Είμαι μέσα στους τέσσερις, από τους τέσσερις να ξέρεις πρόεδρε, ο μόνος σίγουρος που είμαι μέσα στους τέσσερις είμαι εγώ. Ενδεχομένως από εσάς ένας από τους τρεις να μην είναι, να χωθεί κανένας Άρης, γιατί άλλη ομάδα δεν μπορεί. Βάσει δυναμικής μιλάμε, έτσι. Δηλαδή ο Ατρόμητος ό,τι και να κάνει Ατρόμητος είναι. Άλλο Ατρόμητος, άλλο Άρης. Άλλη δυναμική έχει ο Άρης. Ο μόνος λοιπόν ο οποίος, πρόεδρε, και είναι αιτία να κινδυνεύσει η τριπλέτα σου, είναι ο Άρης. Εγώ είμαι μέσα στην τετράδα. Και από εκεί και πέρα είσαι εσύ. Και να μην σε βάλω πρώτο, γιατί τυχαία λέω τα ονόματα, είναι ο Μελισανίδης
Είναι ο Ντράγκης που ετοιμάζεται, είσαι κι εσύ. Γίναμε τέσσερα κομμάτια. Ποιος είναι αυτός που σε ενοχλεί, ρε μεγάλε? Βρε τέρας, που τα έχεις βάλει με τον ΠΑΟΚ εδώ και δύο χρόνια, έχεις κάτσει επάνω και αφήνεις τους άλλους να ετοιμάζονται να σε φάνε ζωντανό. Ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που είναι το αντίπαλο δέος σου ή ο Παναθηναϊκός με τον Μελισανίδη? Για πάνε ρώτα. Ένα Παναθηναϊκό εκεί στη Λεωφόρο γύρω, στα κέντρα. Ποιον άρε γουστάρεις, τον Ολυμπιακό ή τον... Ποιον δεν γουστάρεις, τον Ολυμπιακό ή τον ΠΑΟΚ? Τον Ολυμπιακό, άρα θα σου πει ποιον ΠΑΟΚ τώρα. Ας τον ΠΑΟΚ, με τον ΠΑΟΚ, εντάξει. Δεν είμαστε δάκια στα μαχαίρια. Θα πάω εκεί, θα χάσω, θα έρθει εδώ, θα χάσει, τελειώσαμε, γεια σας. Το στήσω και σε δύο αγώνες. Πάρω και δύο σφυρίγματα, πάει ο ΠΑΟΚ. Με σένα το τέρας τι κάνω? Ο εχθρός σου λοιπόν είναι ο Παναθηναϊκός, Μαρινάκη. Γεγέ, βάλτε το τραγούδι του, το Μαρινάκη, το γεγέ. Ο εχθρός σου είναι ο Παναθηναϊκός. Πρωτίστως, μετά είναι ο Μελισανίδης και μετά είναι ο Άρης. Κύριε Πρόεδρε, γεγέ. Γιατί εμένα δεν μπορείς να μ' αγγίξεις. Λένε παοξίδες, τι με νοιάζει εμένα? Εγώ είμαι παόδι κητηρίου, ο Μαδάρα. Εγώ λέει άδεια έβγαλα. Τέι, Γουργούμι, Μάντζα, Κωστάκη Παπαϊωάννου, καλύτερο σεντερφόρ που πέρασε μετά τον Αλεξιάδη. Παόδι είμαι, ρε μεγάλε, τίποτα δεν είμαι. Λέω εγώ. Αυτή είναι η κατάσταση. Και επειδή τα πράγματα αλλάξανε, σταμάτα να εξηγείσαι με τον τρόπο που εξηγείσαι. Χάνεις. Διότι τον πρώτο τον αγώνα τον πήρε σαν βαβά, με όλα αυτά που γίνανε, με τις ξεφτύλες του Καρά, Παπά, Έλεος, Καμπουράκι, Σφύρα το ψάιτινε, και τον τραβουκισμό που δέχτηκε. Αλλά αυτό να το πω, ρε, να, κατά κάποιο τρόπο, ρε Πρόεδρε, να το δικαιολογήσω. Και γιατί να το δικαιολογήσω? Γιατί το έχεις αυτό μέσα σου. Σαν Ολυμπιακός, ό,τι ρε μάγκες, για καθίστε καλά στο κάτω-κάτω, είπαμε δημοκρατία, δημοκρατία, αλλά μέχρι ένα σημείο. Πάρε ένα σφύριγμα, μωρέ, καθίστε καλά. Και θα του πει ο άλλος, για καλά, συγγνώμη, γιατί να πάρεις? Γιατί 50 χρόνια παίρνω. Και μου έχει γίνει βίωμα, ρε φίλε. Το έχω μέσα στο πετσί μου, μέσα στο αίμα μου. Θέλω να πάρω. Εντάξει, αυτό να στο δικαιολογήσω, που είναι αδικαιολόγητο. Αλλά λέω, οι άνθρωποι έτσι μεγαλώσαν, έτσι ξηγηθήκαν αυτά και τα λοιπά. Έτσι τους έμαθε η μάνα τους. Πώς είναι ο ΠΑΟΞΙΣ, νάνι, 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 που κάνει το παιδί και βρίζει τον Ολυμπιακό? Πώς μεγαλώνει αυτό το παιδάκι? Το μόνο, λέει, που έχω μάθει από παιδί μικρό, στα ούμπαλά μου να γράφω τον Ολυμπιακό. Ομάδα, ομαδάρα σας, μπιμπίπ, το Πειραιά σας και τη μάνα σας. Έτσι δεν λένε οι δικοί σας? Εδώ, οι κανίβαλοι, οι μαω-μαω. Α, έτσι λέω κι εγώ. Αυτό έχω μάθει από παιδί μικρό. Να αρπάζω, να ληστεύω, να κάνω, να δείξω. Θα πεις τώρα με τα βάρ, με τα μπάρ αυτά εδώ πέρα. Εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά ένα τσεκλίκ θα το κάνω. Δεν γίνεται. Πώς είναι, ρε παιδί, η ιστορία με το Γάιδαρο και με τον Σκορπιό? Πάνω σε μια πέτρα, να πούμε, σε ένα ποτάμι, λιαζόταν ο Σκορπιός. Περνάει ένα ελάφι, καλό στο Σκορπιό, γεια σου ελάφι μου, τι κάνεις, καλά, καλά, που πας, λέει, απέναντι. Δεν με βάζεις την πλάτη, λέει, να με περάσεις και εμένα, λέει ο Σκορπιός. Του λέει το ελάφι, καλά τρελός είσαι, ρε. Λέει, γιατί ελάφι μου, λέει, γιατί, λέει, θα με τσιμπήσεις? Όχι, λέει, σε ορκίζομαι στα παιδιά μου. Τι όρκα, φέρε μου Ευαγγέλιο, εδώ θα βάλω το χέρι μου στο...
το πόδι μου στο Ευαγγέλιο. Δεν πρόκειται να σε τσιμπήσω. Γιατί να σε τσιμπήσω, καλό θα με κάνεις, με περάσεις. Ρε άντε μωρή κουφάλα, του λέει, το ελάφισε, ξέρω τι είσαι. Φεύγει. Μετά από λίγο περνάει ένα, ξέρω εγώ, ένα ζαρκάδι. Καλώς τον, καλώς τον, να μην το πλατιάζουμε. Με πας απέναντι, είστε τρελός, μωρέ σένα, θα πάω απέναντι. Μα δεν σε κάνω, όχι, είσαι κουφάλα. Και μετά πάει ο Γάιδαρος. Γεια σου Κυρμένιο, αυτή θα με πας απέναντι. Όχι, του λέει, κοπριά, θα με τσιμπήσεις. Όχι, του λέει, και τον ψήνει το Γάιδαρο. Άντε ρε, του λέει, σε πίστεψα, πήρε. Και όπως είναι κατά το μέσο, να πούμε, στο ποτάμι, πάμε ο Σκορπιός. Τι έκανες ρε, του λέει ο Γάιδαρος. Λέει, τι έκανα ρε Γάιδαρε, λέει, εντάξει, λέμε, με τσίπης, θα πνιγούμε και δύο τώρα. Λέει, ξεψυγώντας ο Γάιδαρος, και λέει ο Σκορπιός, συγχώραμε ρε Γάιδαρε, δεν μπορούσα, είναι στο DNA μου, στο είναι μου να βαράω. Δεν γινόταν, δεν γίνεται διαφορετικό, το έχει η φύση μου, είναι στη φύση μου. Έτσι και ο χοντρός, σου λέει, είμαι στη φύση μου. Δεν γίνεται, θα πάρω ένα σφύρμα, εντάξει. Στη φύση σου είναι ρε Μαρινάκη, το πήρες. Στη Λάρισα δεν χρειάστηκε να το πάρεις. Πήρες το πέναλτι, χοντρό, ψηλό, αυτό ήταν πέναλτι. Έτσι πως το έδειξε σιγά σιγά όταν δεν δείχνουν τη φάση, είναι πέναλτι. Και βάζεις δύο goal offside, τα οποία τα δείχνει τηλεόραση. Όπως σου δώσε το VAR, το πέναλτι, που ήταν πέναλτι. Αβαβάμεν αλλά πέναλτι. Ο λίγο έγκυος αλλά έγκυος. Δεν τη βίασα λίγο το αυτό, λίγο δεν έχει λίγο. Αν λίγο κεφάλι και λίγο λαιμό έβα, δε ρε που στη έξω μέσα βιαστής είσαι. Εκεί το είδε όλος ο κόσμος. Τραβήχθηκε γραμμή, είναι offside και τα γκολ. Και βγαίνει ο Καράπαπας και πάει να βγάλει τρελό όλο τον κόσμο ρε πρόεδρε. Και αυτό δημιουργεί μίσος. Μας ακύρωσε αλέθι γκολ. Βρε Καράπαπα, δεν βλέπουμε στην τηλεόραση χιλιάδες κόσμος ότι είναι offside. Γιατί μας λες ότι θα ακύρωσαν? Γιατί είναι στη φύση μου. Διάλειμμα. Τι ωραίος ήτανε εχθές ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ήτανε πραγματικά πολύ ωραίος. Ήτανε ωραίος. Τι ωραίος είσαι! Σα ωραίος ρε Κυριάκο! Χαιρετούρε! Εγκαρδιότατες! Με τον δηλωμένο πρόεδρο του Δήμαρχου, του Δήμαρχου Θεσσαλονίκης, το συγγνώμη, τον κύριο Κωνσταντίνο Ζέρβα, κάτι είπαν εκεί μεταξύ τους, τα είπα και χθες εγώ στον Ζέρβα να του τα πει, και ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης δύο φορές αναφέρθηκε σε θέματα που αφορούν τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ και τις δύο φορές αναφέρθηκε με τέτοιο τρόπο που έδειξε ότι εμείς τελειώσαμε τα προβλήματά μας. Εσύ είσαι πρόεδρος του ΠΑΟΚ, εγώ είμαι πρωθυπουργός της Ελλάδος. Ο καθένας στη δουλειά του και ο βλάχος στα τυριά του. Κύριε Ιβάν. Και η πρώτη του αναφορά ήταν για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Μαζί με τα άλλα έργα που είπε, δρόμους, γιοφύρια, αυτά, έφτασε στο σοβαρό. Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Την έθεσε την πάρει, λέει, την πάει στο αραπλί. Θα διάσει εκείνο το μέρος. Θα κάνεις μία μουσιάρα εκεί πέρα, κούλι. Να βάλουμε τα εκατοντάδες χιλιάδες ευρήματα που υπάρχουν στιβαγμένα σε αποθήκες. Γεμίσει αρχαίο η Θεσσαλονίκη. 2.700 χρόνια πόλη είναι, κούλη. Και άμα τις κάψεις δεν είναι σαν την Αθήνα που θα βρεις μόνο τον Περικλή. Γιατί η Αθήνα ένα Περικλή είχε. Μετά ήτανε σε παρακμή. Επί Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ούτε να τη δούνε δεν θέλανε. Οι Τούρκοι ούτε μέσα δεν μπήκανε. Δεν υπήρχε και τίποτα να μπεις. Μας κάψει, δεν θα βρεις Τουρκιά καθόλου. Ούτε Ρωμαίος θα βρεις. Ούτε Βυζάντιο θα βρεις. Εδώ τα έχουμε όλα.
όπου και να σκάψεις. Εκατοντάδες αγάλματα, τάφοι, μοσαϊκά έχουν βρεθεί στο μετρό. Ένα στολίδι μπορεί να γίνει. Παρόμοιο και καλύτερο από αυτό της Αθήνας. Γιατί όχι. Και ένα τεράστιο μουσείο που θα στεγάζει όλα τα ευρήματα της Βορειοελλάδος. Εκεί που θα φέρουμε τις καριάτιδες που θα τις απαιτήσουμε να μας τις καριάτιδες της Θεσσαλονίκης. Τα ικανδάδας, όπως τα λέγανε οι Οβραίοι, οι μαγεμένες, όπως τα λέγανε οι λίγοι Έλληνες που ζούσανε. Κύριε, πώς το λέγανε αυτό το που μας είπε η τσιγκάνα δεν μπορεί, κύριο Βασίλης, κύριε Βασίλη. Κύριε Βασίλη, που θα μας πεις οι τσιγκάνες δεν γίνονται βασίλισσες. Σου πω μία ακόμα. Σε είπα προχθές για την τη Θεοδώρα του Ιουστινιανού, του μεγαλύτερου ανθέληνα που πέρασε από την, μαζί με τον Θεοδόσιο. Πώς φάξε χιλιάδες Έλληνες. Που κατέστρεψε τις εκκλησίες των αρχαίων Ελλήνων, τους ναούς και τους βωμούς. Η μάνα του Αγίου Κωνσταντίνου σου και αυτή η χορεύτρια στο Χάνι που σταμάτησε ο πατέρας του, ο Κωνσταντίνος ο Χλωρός, ο Κωνσταντίος, τον έπιασε στο χειμώνα και εκεί την γνώρισε και την παντρεύτηκε. Και έβγαλε ένα από τους μεγαλύτερους αιμοδιψείς αυτοκράτορες, αλλά και σε αξία ήταν μεγάλος. Είδες λοιπόν ότι όλα μαθαίνονται σε αυτή τη ζωή. Όλα μπορείς να τα μάθεις. Και η Κατσιβέλα να γίνει αυτοκράτηρα και να είναι και πολύ πιο άξια από τον αυτοκράτορα, γίνει το Φλωρούμπα, τον Ιουστινιανό, τον Πιωτρή. Πάμε στα θέματά μας. Δύο φορές αναφέρθηκε για τον Ιβάν Σαββίδη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τη μία φορά ήταν για το λιμάνι. Επένδυση 300 εκατομμύρων ξεκινάει άμεσα. Λεσά του λέει προχώρα Ιβάν. Δεν πρόκειται κανείς να σε πειράξει. Φτιάξε το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Να γίνει κόμβος. Κουμβάρα. Να έρχονται να ξεφορτώνει. Η Κόσκο να κατεβάζει εδώ τα εμπορεύματα. Μετά πηγαίνει στον Πειραιά και μετά θέλει 1000 χιλιόμετρα να φτάσεις στο Σκόπιο. Από εδώ παπ, βγήκες έξω, έφυγες, γεια σας. Μπήκες, φύγεις για τη Βουλγαρία, θες Σερβία, θέλεις Κροατία, θες Βοσνία, θες Ουκρανία, θες Ρουμανία. Απά πάψε 10 χιλιόμετρα, βγήκε έξω από την Ελλάδα. Έφυγε, ανέβηκε πάνω στη γραμμή, στο τρένο, έφυγε, γεια σας. Φτιάξε το Ιβάν, σε είπε ο Μητσοτάκης, το φτιάξε ο Ιβάν. Το φτιάξει ο Ιβάν το λιμάνι και αυτό που αποσχολεί το μεγάλο λαό του ΠΑΟΚ, τα Γαλλία. Ο Κυριάκος λέει Μητσοτάκης, διαβάζω στο ΠΑΟΚ 24 στους κόλκες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη δίκη, καλά ρε και Σαλτσίδης μέσα είναι, αλλά δεν στο ΠΑΟΚ 24, μέσα στο κόλκο. Σε τρώμε το δίκιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσέξτε εδώ, στη διάρκεια της ομιλίας του, ενώ λέει, έλεγε και αυτά όλα που έλεγε, στο πλαίσιο των εγγενείων της φετινής ΔΕΘ, δεν θα πει Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κάποτε οι ομάδες, οι πόλεις οι οποίες φιλοξενούσαν Διεθνή Έκθεση, οι ομάδες τους, οποιαδήποτε θέση και να είχαν στην παθμολογία, είχαν δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα της Διεθνούς Έκθεσης. Ήτανε κάτι σαν UEFA. Ήτανε ο πρωταθλητής, ο κυπελούχος και η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σε αυτό πήρε μέρος και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης και ο Ηρακλής. Όποια ομάδα έβγαινε πρώτη από την ομάδα που είχε έκθεση, αν είχε μία ομάδα έβγαινε απευθείας. Αν είχε δύο ομάδες, ποια από τις δύο ήταν μπροστά στη βαθμολογία. Η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης έκανε, λέει, μία σύντομη θα κάνει. Τι ήθελες να σε κάνει. Αφού πέρασε και από το περίπτερο του ΠΑΟΚ, εκεί φωτογραφήθηκε με τον Γιώργαρο, πήρε και μία φανέλα του ΠΑΟΚ, μία σύντομη αναφορά στη Νέα Τούμπα, όχι στη Νέα Τούμπα ρε παιδί μου, γιατί Τούμπα, υπάρχει Νέα Τούμπα,
Για να υπάρξει νέα τούμπα θα πρέπει να πέσει παλιά τούμπα. Έπεσε παλιά τούμπα και γράφεις νέα τούμπα. Για το νέο γήπεδο που θα γίνει, ναι, το βλέπω. Ο πρωθυπουργός αρκέστηκε να πει, συμβλικός ο πρόεδρος, λακωνικός, για την ανακατασκευή, αυτό τώρα. Ρώτησα και τον Σωτήρη Δασκαλάκη, του λέω, τι θα πει ανακατασκευή, λέω, δεν είναι, γιατί του γηπέδου, γιατί δεν λέει κατασκευή και λέει ανακατασκευή, γιατί μου λέει όταν υπάρχει ένα γη και ανακατασκευάζεται, λέω, τι ανακατασκευάζεται, σημαίνει ότι γκρεμίζεται και ξαναγίνεται, λέει, κάπως έτσι, εντάξει. Για την ανακατασκευή του γηπέδου της Τούμπας δεν θα μιλήσω, λέει ο Χριστιανός πολύ. Θα πω απλώς πως είμαστε έτοιμοι να τρέξουμε το σχέδιο ανάπλασης του γηπέδου της Τούμπας. Και αυτό το ανάπλασης πάλι. Και της γύρω περιοχής. Και περιμένουμε την ορίμανση. Δηλαδή, ρε πρόεδρε, για κάτσε καλά, εδώ δεν μας τα λες καλά. Ποια ορίμανση περιμένεις? Δηλαδή αυτό που λένε αγάλι, αγάλι γίνεται η αγουρίδα μέλι. Ότι αν ένα φρούτο δεν οριμάσει, δεν πάει να το κόψει ο παραγωγός, διότι δεν θα μπορέσει να το πουλήσει. Άμα τα σταφύλια είναι ξινά, άμα τα ροδάκια είναι άγουρα, άμα το καρπούζι είναι κελέκι. Δηλαδή τι θέλεις για να οριμάσει? Για να μας το λες αυτό μας βάζεις ψήλους στα αυτιά. Ότι δεν είμαστε έτοιμοι εμείς. Γιατί λες και παρακάτω, αρχηγέ? Όχι. Και περιμένουμε να οριμάσει. Αυτό το λένε οι κόλκες. Να θυμίσουμε πως το ειδικό χωρικό σχέδιο έχει ήδη προεγκριθεί. Για να δούμε τι λένε εδώ τα δικά μας τα παιδιά. Να θυμίσουμε, θέλω να τα ψάχνετε αυτά, πως το ειδικό, δηλαδή αυτό είναι μια απάντηση του ΠΑΟΚ 24 προς αυτό που το λέει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός, αλλά τους το βγάζουν, του το λένε γλυκά. Δεν του κάνουν μια ψιλοεπίθεση, κύριε Σταύρε, ρίξω μια ψηλή εδώ. Να θυμίσουμε πως το ειδικό χωρικό σχέδιο έχει ήδη προεγκριθεί από το Δήμο Θεσσαλονίκης, την περιφέρεια από τους Μπουταροζέρβες, την περιφέρεια της Μακεδονίας Τζιτζής, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και θα πρέπει να περάσει από τη Βουλή για να φτάσει μέχρι το Συμβούλιο Επικρατείας προκειμένου να εγκριθεί μέσω προεδρικού διατάγματος για να ανάψει το πράσινο φως για τις εργασίες. Δέστε τώρα, εάν θα κάτσετε να το διαβάσετε, τι βουνό έχει να περάσει ακόμα ο ΠΑΟΚ. Να θυμίσουμε, λένε οι κόλκες, πως το ειδικό χωρικό σχέδιο έχει ήδη προεγκριθεί, άρα από εδώ έχουμε καθαρίσει. Περάσαμε από αρχιτέκτονες, από μηχανικούς, από ηλεκτρολόγους, από αρχαιολόγους, τι θέλετε παιδιά, όταν θα σκάψουμε εκεί θα είστε πάνω με τα βουρτσάκια. Άμα βρούμε τον τάφο της Κλεοπάτρας, θα σταματήσουμε τα έργα. Αν είναι και βρούμε εδώ πέρα κάτι που θα γίνει αιτία να αναβαθμιστεί όλη η Ελλάδα, η Θεσσαλονίκη, η Μακεδονία μας, βεβαίως για το σταματήσουμε. Και θα δούμε, μπορούμε να κάνουμε από πάνω, να το καλύψουμε από εκεί με γυαλί, με αυτά και τα καινούργια που κάνουν. Υπάρχουν εκεί που θα φτύει ένα μέρος για να μπορέσει να στηθεί το ντουβάρι, η κολόνα που θα μπει, το σχέδιο, αυτά και τα λοιπά. Αλλιώς άμα είναι ένα τεράστιο ναός από κάτω του ναυχδομονώσωνα, πώς θα γίνει? Δεν θα κάνουμε γήπεδο? Όχι, δεν θα κάνουμε κανένα γήπεδο, θα σκοθούμε να πάμε αλλού. Τα έχουμε βρει με όλους, λέει εδώ πέρα, τα παιδιά μας. Έχει ήδη προεγκριθεί από το Δήμο Θεσσαλονίκης, την Περιφέρεια Μακεδονίας, Τζίτζης, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και θα πρέπει να περάσει από τη Βουλή για να φτάσει μέχρι το Συμβούλιο Επικρατείας
προκειμένου να εγκριθεί μέσω προεδρικού διατάγματος και να ανάψει το πράσινο φως για τις εργασίες. Αυτή την ορίμανση εννοείς, πρόεδρε της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Κυριάκο Μητσοτάκη, αν αυτό είναι ορίμανση, εγώ δεν το πω ορίμανση, θα το πω καθυστέρηση. Θα το πω αδιαφορία. Θα το πω γραφειοκρατία. Θα το πω σαμποτάζ. Είσαι σαμποτάζ. Κάνετε κασαμποτάζ. Είσαι σαμποτέρ. Της ανάπλασης του γηπέδου, της οικονομικής ανάτασης του ΠΑΟΚ, ολόκληρης της Τούμπας και γιατί όχι της Θεσσαλονίκης. Με αυτές τις καθυστερήσεις. Αλλά και από την άλλη μεριά, θέλω να ακούσω, γιατί μόλις τα είπα αυτά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο δικός μας ο Γκαγκάτσης, θα πει τι φταίει το παιδί αυτό, ενώ ότι το λένε λέει τώρα, εντάξει, δεν μπορεί να κάνει δικιά του πολιτική, δεν είναι πολιτικός ο άνθρωπος, δεν είναι παράγοντας ο άνθρωπος, ένας εργαζόμενος και καλά εργαζόμενος είναι, καλός εργαζόμενος είναι. Προσφέρει για αυτά που πληρώνεται και μπορώ να πω ότι προσφέρει και πολύ παραπάνω. Είναι δουλευτάρης, είναι πάντα εκεί, ακολουθεί τη γραμμή που του δίνει ο πρόεδρος, ποτέ δεν έχει πει κάτι δικό του, πάντα βγαίνει, τώρα άσχετα τον προβάλλουν, είπε ο Γκαγκάτσης. Τι, ο Γκαγκάτσης το πέρε. Ο Γκαγκάτσης ρε το πέ. Πώς θα το πει ο Γκαγκάτσης. Δηλαδή, όταν ήμουν επιχειρηματίας, θα έβγαινε ο λογιστής μου να πει, είπε ο λογιστής, μου είπε, θα έλεγε ο κύριος Συρίγος να πω αυτά. Θα έπρεπε λοιπόν να έχει δώσει την εντολή ο κύριος Ιβάν Σαββίδης να βγει να πει, για κάτσε ρε πρόεδρε. Εδώ, τι να οριμάσουνε μας λες. Τι είμαστε, πορτοκάλια από το Άργος, από το Κουτσοπόδι. Αυτά έχουν προεγκριθεί όλα. Από το Δήμο Θεσσαλονίκης, Μπουτάρης, Ζέρβας μετά, Περιφέρεια Τζίτζης, Υπουργείου Περιβάλλοντος, πια έχεις εκεί πέρα τις ξανθές που έχεις εκεί, τις όμορφες. Και θα πρέπει, λέει, να περάσει από τη Βουλή. Δηλαδή, άμα θέλεις να το κάνεις, κύριε Μητσοτάκη, αν θέλεις να το κάνεις αυτό, και θέλω από εδώ και πέρα που θα ανοίξουμε γραμμές 2-31-0-287 και 3 οχτάρια. Αν θέλεις να το φτιάξεις αυτό, κύριε Μητσοτάκη, θα σου πω εγώ πώς γίνεται. Διότι όταν κάναμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες σε 14 μήνες, χωρίς να υπάρχει ούτε σχέδιο ούτε τίποτα, έγινε το γήπεδο Καραϊσκάκης. Και καλά έκανε και έγινε. Και υπάρχει σήμερα. Βρε ό,τι βρείτε κάτω, σαρώσετε τα πάντα, το μετρό, περάστε, τρυπήστε τα όλα, μη σταματάτε πουθενά. Παπ. 12 μήνες ήταν έτοιμο, 14 μήνες μπήκες μέσα. Λεφτά δεν έχουμε, μη σε νοιάζει, λεφτά εμείς, πάνε πάρε από την τράπεζα, υπόγραψε ένα δάνειο, μήπως θα το πληρώσει ποτέ. Πήγανε εκεί πέρα να πούμε αυτοί που ήταν τότε τα τσακάλια, κάνανε τα έργα, πήρανε τα αυτά, πληρωθήκαν όλοι από τις τράπεζες, τώρα τα χρωστά στις τράπεζες. Εδώ όμως δεν είναι το ίδιο, ρε πρόεδρε. Εδώ είναι ο άνθρωπος και λέει δεν θέλω δεκάρα. Και αυτό που με φοβίζει, ξέρεις ποιο είναι. Σήμερα ο Σαββίδης λέει δεν θέλω δεκάρα. Αύριο του την έδωσε και πάει στο Παρίσι. Παίρνει και την οικογένειά του. Γεια σας. Πάω να βλέπω το Σικουάνα. Α, κάτσε να τραβιέσαι. Γιατί αν θα γίνει το γήπεδο και του τη δώσει του Σαββίδη να πάει να μείνει στην Τιμισουάρα στη Ρουμανία, δικαίωμά του δεν είναι. Έτσι του κάπνισε, έτσι είδε ότι πρέπει να κάνει. Εκεί βρήκανε μια πρώτη ύλη καύσιμη που βάζει ένα γραμμάριο και ταξιδεύει σε ένα χρόνο και εκεί έσαι σε ένα εργοστάσιο και να πέμπει σου λέει άστε με ήσυχο, ρε, πάω εκεί. Εντάξει. Αν έχει κάνει το γήπεδο, να πας στην ευχή του Θεού. Πλέον έχει πάρει το ρυθμό το ΠΑΟΚ. Βρίσκεται σε ένα team μεγάλων ομάδων. Κάποιος μεγάλος θα έρθει να τον πάρει για να πάρει τη δυναμική του. Έτοιμο γήπεδο αυτά και τα λοιπά. Γι' αυτό το κολλάτε. Μην τυχόν κάτι μετανιώσει κάπου ανατροπή το θέμα. Διότι αυτό είναι κόλλημα που διαβάζω εδώ. Πάει λέει
στη Βουλή για να φτάσει στο Συμβούλιο Επικρατείας προκειμένου να εγκριθεί. Ας σου πω εγώ τώρα, Κυριάκο, Δευτέρα παίρνεις τηλέφωνο το πρωί το κουμάντο σου, ποιον έχεις εκεί, το βουλάρχη σου, και του λες: κύριε βουλάρχη, το μεϊμαράκι σου, ξέρω εγώ ποιους έχεις εκεί πέρα, το Καλαφάτο Σταύρο, κάτι τον έχεις. Όλοι το βράδυ θα είστε εδώ, στη Βουλή. Γιατί έχω να περάσω ένα υπερεπίγον. Και ειδοποίησε και τους άλλους. Μη λένε ότι τους κάνουμε για μια τρίτη. Τρία τηλέφωνα θα πάρει. Ένα στην Παπαρίγα, ένα θα πάρει στο Λεβέντη, ξέρω εγώ, στο Χίτα τον Κώστα. Πάπρα που με μαζευτήκανε. Τι είναι ρε παιδιά, εδώ παιδιά έχουμε κάτι για τον ΠΑΟΚ. Να κάνει το γήπεδο του, ποιος θα βγει να πει όχι. Α, βγουν 5-10 να πούμε από τον Πειραιά να πούνε όχι. Ποιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας θα πει όχι. Ποιος του Πασόκ, ποιος. Και το πέρασε από τη Βουλή. Πάει αυτό. Συμβούλιο Επικρατείας, Τρίτη πρωί παίρνει στο φάκελο υπογεγραμμένο, πάρε το πάση Συμβούλιο Επικρατείας, υπερεπίγον Τετάρτη περνάει. Και φόραξε τον Παυλόπουλο εδώ πέρα, βάλε και εσύ μια υπογραφή και μέχρι την Παρασκευή πάρε το φάκελο, φτιάξε το γήπεδο. Φτιάξε το! Να δω τη μαγιά σου! Ρίξε τα 150 που χρειάζεται. Πάνε παίξε το Καπτατζόγλιο. Ούτε Ευρώπη έχεις ούτε τίποτα. Όμως, αυτά, φίλοι ακροατές, φίλοι του Λίμπερου, ψαγμένοι παοξίδες, όχι κορόιδα, που λέει μόλις όριμά, τι να οριμάσουνε, ρε πρόεδρε, τι να οριμάσουνε. Την Ήβη, την Παρθένα, την όμορφη, την πλυκισμένη με λύρα και μπακύρι και χρυσάφι σου έχω. Τι να οριμάσω. Έτοιμη είναι η νύφη. Έτοιμος είναι ο μουστερής να τα σπρώξει. Πού να ξαναβρεις αφίδι ρε πρόεδρε. Να τα σπρώξει ο άνθρωπος. Και μου λες να οριμάσω. Να σου είπα εγώ μέχρι την Πέμπτη. Κάνε μου πρωθυπουργό. Α, δεις για ποτέ στο φέρω μέχρι την Πέμπτη. Μη σου πω την Τετάρτη. Μη σου πω μέχρι την Τετάρτη. Ας σου πω μετά τι έκανε ο Βεζιρτζής. Με το γήπεδο το παλατάκι. Στα πω εγώ σήμερα. Πού είναι η ανακοίνωση ρε Γκαγκάτσι. Γκαγκάτσι θα πεις τι λες. Και ποιον να πω ρε Γκαγκάτσι εσές μου. Είχαμε και τον Κυριάκο. Κυριάκο την έκανε. Πήγε να γίνει πρωθυπουργός. Εσύ μας έμεινες. Ξέρουμε ένα άλλο ποιον να πω. Στην Κοτσάρα να πω. Δεν ξέρω ρώσικα. Έναν Αρθούρο πώς έχετε και ένα Άμλετ πώς το λένε. Έναν Ριχάρδο, και αυτός Ρώσος είναι. Κάτι ποντιορωσικά εκεί πέρα, κάτι ξαδέρφια του, κάτι έτσι, αυτοί δεν έχουν οι άνθρωποι γνώμη. Στο Γιωργάκη να πω, ο Γιωργάκης θέλει φωτογραφίες. Με ποιον να συνονοηθώ, με τον Ιβάν στο Ροστόφιν. Να σε εσένα, εσένα, έχω εσένα τα λέω. Έχω τίποτα μαζί σου. Λέω. Γιατί δεν βγάζετε μία ανακοίνωση. Ότι ευχαριστούμε πολύ. Μετά το διάλειμμα. Εντάξει ρε φίλε, ούτε διαφημίσεις με αφήνει σήμερα ούτε τίποτα. Εντάξει, μετά το διάλειμμα. Στείλουμε μία επιστολή. Μία ανακοίνωση. Τι θα λέει ανακοίνωση. Περίμενε. Γκαγκάτσι, γκαγκάτσι, σου πω τι αγράψεις. Και μετά πάρε και πες το για δικό σου τον Ιβάν. Πρόεδρε, να κάνουμε αυτή την ανακοίνωση. Άμα σου πει ναι, κάντε. Άμα σου πει όχι, πώς θα την κάνεις. Την κάνεις, μπορείς να την κάνεις. Αλλά αμέσως την παρέτησή σου από πίσω, παιδιά. Έχω παρετούμε από τώρα, θα έρθει ο άλλος, θα με διώξει. Εσένα έχω, εσένα τα λέω. Δεν έχω τίποτα μαζί σου. Και σου το ξαναλέω, μου είσαι και συμπαθείς με. Και το στρογγυλό το κεφάλι, το βουργάρικο που έχεις, το αυτό σου, το χείρο το λίγο το κουφαλίστικο που βγάζεις, ξέρω εγώ τι. Εντάξει, αλλά εσένα έχω. Ήθε η κρατή, ήθε να δίνανε ένα καλύτερο. Με τα σκαρά θα πήγαινε με εκείνον. Εσένα έχουμε, εσένα λέμε, δεν ξέρει άλλο, δεν μπορώ να συνεννοηθώ με άλλον. Δεν έχει άλλον εκεί. Δεν είναι ο παλιός ο ΠΑΟΚ εκεί, ρε, Γκαγκάτσι, Γκαγκάτσι.
Πιάναμε το Βεζιρτζή να πούμε τότε που έδωσε ο σχορεμένος ο Σαββίδης. Ποιον είχε δώσει τότε, τον Πανιώτη. Και μαθαίνουμε δε, την άλλη μέρα δίνει τον Λίμπρεχτ και μαθαίνουμε έχει έτοιμο και το Σκαρτάδο. Τρέχουμε να πούμε καμιά δεκαριά άτομα, Κυριακή πρωί ήταν. Κάτσε 11 η ώρα 12 στο Ζάχο. Στα Κοτόπουλα του Βάσου, λίγο πιο εδώ αριστερά, δίπλα από το προπό του Κούδα. Ζάχος ήταν ένα ζαχαροπλαστείο και η καφετέρια μαζευόταν οι Βεζιρτζίδες. Το βλέπουμε εκεί με τον, ήταν με τον Παπαδόπουλο, τον Γιώργο, με τον άλλον τους αυτούς, τους δικούς του εκεί τους. Πώς το λέγανε τον άλλο μου, το καλό παιδί. Θα σας πω την ιστορία μετά. 2-31-0 2-87-8-8-8 ανοιχτές γραμμές για τον κόσμο. Τζίτζιλας κοσμήματα. Εργαστήριο κατασκευής χρυσών κοσμημάτων Τζίτζιλα στο κέντρο της πόλης. Από το 1975 σας προσφέρει ό,τι έχετε ονειρευτεί. Τεράστια ποικιλία σε σταυρούς, μονόπετρα και βέρες. Κατασκευή οποιοδήποτε κοσμήματος θέλετε και επιδιόρθωση των παλιών. Βενιζέλου 20 με Τσιμισκή στον πρώτο όροφο. Και μην ξεχνάτε, είτε ΠΑΟΚ είτε Άρης, βέρες Τζίτζιλα να πάρεις. Και αν είσαι Ηρακλής, μονόπετρο σε μας θα μπεις. Θα βρεις εργαστήριο κατασκευής χρυσών κοσμημάτων Τζίτζιλα από το 1975 σας προσφέρει ό,τι έχετε ονειρευτεί. Λογιστικό γραφείο Ιωάννη Παπαδόπουλου. Λογιστικό γραφείο Ιωάννη Παπαδόπουλου από λογιστικές εργασίες μέχρι μισθοδοσία εταιριών και προγράμματα επιχειρήσεων Linden, ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ. Θέλεις να έχεις ηρεμία και γαλήνη στο σπίτι σου, άσε τα φορολογικά στους ειδικούς. Ρυθμίσεις χρεών, εξωδικαστικός συμβιβασμός και προστασία πρώτης κατοικίας. Θεσσαλονίκη, Λεωφόρος Νίκης 3, 2-31-0-222-216 και στο Πολύκαστρο Κιλκής Θερμοπυλών 19 2-343-0-23-900 σας εγγυούμε για τον άνθρωπο, τον λογιστή, τον αυτόν τον οποίον θα εμπιστευτείτε τα βιβλία σας και την επιχείρησή σας. Σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα, αξίζει τον κόπο να πάτε και να το συμβουλευτείτε. Έτσι γίνανε τότε τα πράγματα στο καφενείο του Ζάχου. Θα έρθω αμέσως μετά το τηλέφωνο που υπάρχει και περιμένει. Πάμε στην πρώτη γραμμή, ορίστε. Καλημέρα. Καλώς τον. Καλημέρα Γεώργια και καλημέρα και σε όλη την παρέα. Καλώς τον είναι και ας άργησε. Ποιος κύριος που σε είστε. Ακούει και σε χαίρεται και σε θαυμάζει και... Περνάνε όλοι μαζί μια χαρά. Μάκης. Κάνεις πολύ καλή παρέα και είναι ότι πρέπει να πίνεις το πρωινό κυριακάτικο καφεδάκι μαζί. Πού μας ακούς φίλε? Από τα Γιάννητσα. Ο Ιωάννης μου 400 και είμαι από τα Γιάννητσα. Γεια σου Γιάννη μου, για πες μου. Γιώργη, εχθές άκουσα μια συζήτηση που είχες και ένα καλεσμένο. Ναι. Όσον αφορά και... Μη στην Αμφίπολη, βέβαια εγώ σε επανάληψη την άκουσα, δεν παίζει σημασία, το ουσία είναι η ίδια. Εκτός από τα γεγονότα της Αμφίπολης, συμβαίνουν και άλλα γεγονότα που γίνονται στην πόλη της Θεσσαλονίκης και θα αναφερθώ για το ζήτημα που αφορά το σταθμό της Βενιζέλου και τα αρχεία που πρόκειται... Σταθμός Βενιζέλου και τα αρχεία, βεβαίως, είναι και στην γειτονιά μου. Και από ό,τι άκουσα και αναφέρθηκε και χθες και ο Πρωθυπουργός, ότι αυτά τα υπήρχαν εκεί πέρα για να καταλάβει και ο κόσμος. Δώσε μου Γιάννη μου ένα λεπτό να βάλω και τον κόσμο μέσα. Υπάρχει εδώ μια διχογνωμία μεταξύ του Δήμου, των κατασκευαστών, των αρχαιολόγων κτλ. Ή θα πρέπει, λέει, όπως είναι να περάσει και ό,τι μείνει δεξιά-αριστερά να τα φτιάξουν ή να τα απομακρύνουν και αφού γίνουν τα έργα να επανατοποθετηθούν. Αυτό το δεύτερο είναι πιο χρονοβόρο, έχει περισσότερο οικονομικό κόστος, αλλά είναι και το σωστό. Και εγώ λέω ένα μετρό που 15 χρόνια
κατασκευάζεται, ας κάνει 17 ρε φίλε, αρκεί να γίνει 20 κάτι σωστό. Να κάνει. Πες μου ένα Σαλονικέα, Βέρο Σαλονικέα, που δεν θα θυσιάσει. Ναι, μ' ακούς. Βεβαίως, πολύ καθαρά. Ναι, που δεν θα θυσιάσει άλλα 5 χρόνια από τη ζωή του για να παραμείνουν τα αρχαία στο σταθμό. Και να μην τα πειράξουν καθόλου. Πάμε πρόκειται μέσα κύριε τώρα στο θέμα. Τι ακριβώς συμβαίνει λοιπόν, εκεί. Έχεις πει, είναι, έχει μπερδευτεί η κατάσταση. Νομίζω ότι επειδή πολλές πληροφορίες από όλες τις πλευρές υπάρχουν. Από το 16 εκεί κοντά νομίζω ότι είχε δρομολογηθεί η κατάσταση να παραμείνουν τα αρχεία όσοι έχουν και να κατασκευαστεί ο σταθμός. Καινούργια δεδομένα πλέον έχουν βγει, καινούργιες πληροφορίες, έχει ξανανακατευτεί πάλι σούπα. Δεν ξέρω με τις αλλαγές διοικήσεων τι παιχνίδια παίζονται εκεί, δεν μπορώ να γνωρίζω. Το θέμα είναι το εξής και είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ο συγκεκριμένος σταθμός με το τόσο μεγάλο μήκος αρχαίων που έχει θα είναι παγκοσμίως μοναδικός στον κόσμο. Τι δηλαδή, μου λες, ρε φίλε, δεν τώρα υπάρχει παγκοσμίως άλλο σταθμός του μετρό που να συνυπάρχουν αρχαία και σταθμός. Δεν υπάρχει στον κόσμο. Αν για κάτι θα έχουμε να παρεμφανιστούμε στη Θεσσαλονίκη, εκτός πια από το Λευκό Πύργο, που για μένα ο Λευκός Πύργος είναι Β, η Ρωτώντα είναι κανονικά. Έτσι, μπράβο ρε φίλε, και ένας άνθρωπος να το πει. Ο Λευκός Πύργος είναι μια παλιά. Είναι Β, απλά είναι εκεί, στη βιτρίνα της Θεσσαλονίκης και το κοζάρουν αυτοί. Η αξία αρχαιολογική είναι η Ρωτώντα. Που είναι 1700 χρόνια. Το 300 το έκανε. Και τώρα παίρνουμε ένα από τα 300 χρόνια και το έχουμε μόστρα και αφήνουμε ολόκληρη ρωτώντα. Τέλος πάντων. Το μεγαλύτερο μνημείο μετά την Ακρόπολη είναι η Ρωτώντα, η οποία είναι κρυμμένη μέσα σε κάτι βρωμερές και τρισάθλιες πολυκατοικίες. 1700 χρόνια, όπως είπε και ο φίλος ο Γιάννης από τα Γιάννητσα, ναός. Και εμείς προβάλλουμε το Λευκό Πύργο που έγινε το 1700 τόσο. Γι' αυτό επειδή έχουμε μόνο να προβάλλουμε το Λευκό Πύργο, χάνουμε ένα ανεκτίμητο διαμάντι. Και τις συζητήσεις και το ψάξιμο που έκανες εχθές με την Αμφίπολη, και έτσι θα ήθελα να σε παρακαλέσω και στον αέρα, αν είναι δυνατόν να δραστηριοποιηθείς, ας πούμε, κάποιους όπως μίλησες εχθές, να ακουστεί λίγο το θέμα. Και αν είναι δυνατόν με οποιοδήποτε τρόπο να αποτραπεί αυτό που θέλουν να κάνουν, να αποσπάσουν τα αρχαία. Να σε ρωτήσω κάτι, αν το ξέρεις. Έχει συμβεί, μια παρένθεση που λέω, δευτερόλεπτο. Έχει συμβεί και στις Αγία Σοφία στο σταθμό, που ήταν άλλα καμιά 70 μέτρα εκεί πέρα, τα πήρανε από εκεί και τα έχουν αφημένα σε μια αποθήκη. Και δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις. Ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Θα είναι η μεγαλύτερη ήττα για το Σαλονικέα, για το Θεσσαλονικέα, αν χάσει αυτό το διαμάντι. Θα έχουμε να το σκεφτόμαστε και θα πονάμε και θα λέμε αχ τι κάναμε και θα χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο. Από σήμερα. Το λέω προς όλους τους Θεσσαλονικείς που γουστάρουν την πόλη τους και είναι καψούρα με την πόλη τους. Και το λέει ένας κάτοικος Γιαννητσών, οι οποίοι Γιαννητσώτες αγαπάνε και χύσαν το αίμα τους για να ελευθερωθεί η Θεσσαλονίκη. Η μάχη των Γιαννητσών είναι μία από τις μάχες που δεν πολύ προβάλλονται, αλλά ο κόσμος από τα Γιαννητσά και από τα γύρω τα χωριά βγάλανε τις πόρτες και τα παράθυρα για να γίνει γέφυρα να περάσει το βράδυ ο ελληνικός στρατός. Σε μπάση περιπτώσει ήθελα να σε ρωτήσω από έναν ταπεινό άνθρωπο, αν ακούει κάποιος που έχει κάποια θέση και μπορεί να κάνει οτιδήποτε, από τον δήμαρχο, από τον περιφερειάκη, έξω, θα είναι η μεγαλύτερη ήττα για τη Θεσσαλονίκη να χάσει αυτό το διαμάντι. Ήδη έχουμε φάει τη μούφα με την Αγία Σοφία του σταθμού. Αν κάτι μα παρουσιάσει και η Θεσσαλονίκη να παρουσιάσει, είναι ένα δώρο αυτό. Ήρθα από τον ουρανό και έπεσε τσουπ και σου λέει πάρε ένα δώρο ρε εσύ, να το έχεις και εσύ για τα παιδιά σου και για όλα τα υπόλοιπα χρόνια της ιστορίας της πόλης αυτής που θα υπάρχει στο μέλλον. Πάρε ένα δώρο. Και εμείς καθόμαστε τώρα από άλλους που δεν ξέρω εγώ ποιοι να το καταστρέψουν και να το διώξουν. Οι αρχαιολόγοι τι λένε από αυτού.
Δηλαδή, εγώ... τι γνώμη είναι, να μείνει, να γκρεμιστεί, να πάει, να... Είναι να μισθεί, λένε να μείνει, μισθεί, να γκρεμιστεί. Τώρα, ξέρεις, παίζουν τα κουμάντα. Δεν ξέρω τώρα μήπως έχουν αλλάξει τα κουμάντα, γιατί το 16 ήταν δρομολογημένο αλλιώς οι καταστάσεις. Τώρα αλλάξανε, μήπως αλλάξανε διοικήσεις στην Αττικό Μετρό, δεν ξέρω. Έχει γίνει μπερδεγόη. Μήπως έχουν αλλάξει τα κουμάντα και θέλουν οι άλλοι, είχαν σκοπό να κάνουν άλλα, αυτοί να κάνουν άλλα. Και στο τέλος θα βρω τους υπευθύνους που μπορούν να μας δώσουν τη γνώμη, ναι, τους. Ναι, γι' αυτό να ξέρουμε... πήρα το θάρρος στον αέρα, θα σε παρακαλέσω. Θα την ετοιμάσω, αν... την επειδή, ναι, λόγω της άκρης να δραστηριοποιηθούν και να μια άκρη να γίνει δυνατόν. Να είσαι να καλά. Να μην χάσουμε αυτό το ήτανε ουρανό. Ήταν πολύ καλή η παρέμβασή σου. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, και χαιρόμαστε πάντα να σε ακούμε. Να είσαι καλά. Ορίστε ο επόμενος. Ναι, καλημέρα κύριε Συρικό. Καλημέρα. Καλά είσαστε. Γιώργος Πάοκ, από Αθήνα παίρνω τηλέφωνο. Γεια σου ρε Γιώργη, μας έλειψες. Χαίρομαι που σας ακούω. Καλό χειμώνα, να έχουμε καλή χρονιά. Θέλω να πω και εγώ την άποψή μου, κύριε Συρίγο, μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, τον κύριο Μητσοτάκη. Απλώς πριν την πεις, να βάλω μια άνω τελεία, ναι, σε αυτά τα οποία έλεγα 2 ώρες. Ναι. Θέλω να ξέρω, με μια ανακοίνωση που θα κάνει ο Πάοκ, εμείς είμαστε έτοιμοι? Έχουμε στείλει τα χαρτιά που χρειάζονται? Εδώ λέει όλοι έχουν υπογράψει. Και πλέον περιμένουμε πότε θα συνεδριάσει η Βουλή? Ή ακόμα περιμένουν να ολοκληρωθεί ο φάκελος? Και σου λέει τι να συνεδριάσουμε ρε παιδιά, αφού φάκελο δεν μας έχετε στείλει ακόμα? Αυτό ήθελα να ξέρω από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ορίστε, σας ακούω τώρα. Εγώ θα σας πω επάνω σε αυτό που είπατε τώρα, πριν πω αυτό που ήθελα. Τι, από ό,τι γνωρίζω και από ό,τι δημοσιεύτηκε πριν μερικούς μήνες, πριν 3-4 μήνες, ότι όλα από πάνω έχουν τελειώσει και έχουν κατατεθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Μάλιστα. Εκεί περιμένανε μια εδώ επιτροπή. Λέει όμως, εδώ λέει το στο ΠΑΟΚ 24, ότι έχει περάσει από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Τότε αν έχει περάσει από το Υπουργείο Περιβάλλοντος είναι και πολύ απλό το θέμα. Αλλά απλά εγώ θέλω να πω το εξής πράγμα έτσι πως άκουσα. Δηλαδή η λέξη ορίμανση είναι μια περίεργη λέξη. Δεν ξέρω για το κρασί αναφερόμαστε. Γιατί εγώ ξέρω το κρασί το βάζουμε στα βαρέλια και περιμένουμε να οριμάσει. Κανένα χρόνο, 2, εξαρτάται τι θέλουμε να κάνουμε. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ πιστεύω, είδα το εξής πράγμα. Όταν κάποια στιγμή από την προηγούμενη κυβέρνηση ανακοινώθηκε η Τούμπα και οι διαδικασίες, η νέα Τούμπα και οι διαδικασίες όλες αυτές, έβλεπα το εξής πράγμα. Για να σας βάλω από την ερωτηματική πόδια. Να θυμίσουμε πως το ειδικό χωρικό σχέδιο έχει ήδη προεγκριθεί από το Δήμο Θεσσαλονίκης, την Περιφέρεια Μακεδονίας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και θα πρέπει να περάσει από τη Βουλή. Έτσι γράφει το site. Ναι, ακριβώς. Άρα εδώ συμβαίνει τι. Τρέξανε τότε προεκλογικά όλοι. Θυμάμαι την κυρία Κεφαλογιάννη, αξιόλογος άνθρωπος, ανέβηκε επάνω, επισκέφθηκε την Τούμπα, είμαστε υπέρ αυτού και το υποστηρίζουμε. Όλοι οι βουλευτές επάνω της Βορείου Ελλάδος και του νομού Θεσσαλονίκης παρελάσανε, βγαίνανε φωτογραφίες, εντάξει, οι πάντες, λέγανε αυτά. Τώρα θέλω να μου πούνε η ορίμανση, θα μας εξηγήσει κανένας από τους βουλευτές της Θεσσαλονίκης, από τον Υπουργό Μακεδονίας Θράκης, από όλους. Τι εννοεί? Εντάξει, τι εννοεί, να μας πούμε, να καταλάβουμε, γιατί ορίμαση ξέρω για το κρασί εγώ. Δεν έχω ακούσει κάποια στιγμή όταν μαζεύαμε τα φρούτα με το σχολιμένο τον πατέρα μου, περιμέναμε, λέει, να οριμάσουμε καλύτερα, να μαζέψουμε. Θα πω, λέει, αλλά ξέραμε όμως, ξέραμε ότι η ορίμαση είναι σε 1, 2, 3 εβδομάδες. Λέει ο κύριος Μητσοτάκης, θα πω απλώς πως είμαστε έτοιμοι να τρέξουμε το σχέδιο ανάπλασης του γηπέδου του ΠΑΟΚ και της γύρω περιοχής και περιμένουμε την ορίμανση. Κύριε Συρίγο, τι είναι αυτή η ορίμανση? Εγώ αναφέρθηκα στο παρελθόν που τρέχαν όλοι. Βγήκανε φωτογραφίες και φτάσαμε, ναι, στην ορίμανση. Κανένας δεν μιλούσε, μιλούσαν όλοι για διαδικασίες fast track και όλα τα πάντα. Θέλω να πω το εξής πράγμα, κύριε Συρίγο, μετά από όλα αυτή τη διαδικασία, γιατί για μένα, σαν φίλος του ΠΑΟΚ, γιατί είμαι και μεγάλος στην ηλικία, εντάξει, όπως είμαστε αρκετοί, πραγματικά με πρόσβαλε αυτή η συμπεριφορά. Λοιπόν, εγώ θέλω από την ομάδα μου να μην ξαναενδιαφερθεί ούτε να ξαναζητήσει γήπεδο. Ούτε ο κύριος Κούδας, ούτε κανένας, καμία θέμα. Ό,τι ήταν να κάνει η ομάδα μου και όλα αυτά, το έχει κάνει. Τέλειο, όποτε θέλουν και δουν ότι οριμάζουν οι συνθήκες, να μας πούνε. Και ας προχωρήσουν. Αν δεν θέλουν, με γεια και χαρά.
Ο ΠΑΟΚ έχει δικό του γήπεδο, δεν ζητάει κάτι άλλο. Ο ΠΑΟΚ δεν ζητάει αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ότι δεν έχει γήπεδο και ζητάει παρόλος χάρη να πάει να παίξει στο Καφτατζόγλιο και δώστε μας το Καφτατζόγλιο. Λοιπόν, και αν συγκρίνεις με άλλες ομάδες, σε τι γήπεδο έπαιζε τόσα χρόνια ο Παραθυνικός και καλά έκανε. Εντάξει, ή το Καραϊσκάκι, ακόμα πώς είναι στην κατάσταση, με τα δάνεια και όλα αυτά. Ή αν μιλάμε για το Ολυμπιακό Στάδιο που ακόμα οφείλονται χρήματα 4 και 10 ετών πίσω, που δεν έχουν πληρώσει οι ομάδες, γιατί έτσι είναι. Εντάξει, λοιπόν, αυτά δεν μπορώ να τα καταλάβω. Φαίνεται ότι είναι ένα σχέδιο το οποίο φάνηκε από την αρχή τότε με την ΕΡΤ, συνεχίζεται με την Νόβα και συνεχίζεται και εδώ με το, με το γήπεδο. Με την ΕΡΤ μαζί. Ναι, δεν θέλω, παιδιά, δεν μας κάνουν χάρη. Δεν καταλαβαίνω τι ζητάμε. Ζητάμε δηλαδή στο κτίριο που έχουμε να το ρίξουμε και να κτίσουμε ένα άλλο κτίριο με δικά μας χρήματα. Τι μας δίνουνε, δηλαδή το οικόπεδο που μας έδωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ήταν δίπλο το οποίο ήταν άχρηστο, δηλαδή θα το έδινε. Δεν ήταν θα το έδινε οικόπεδο, και δήμο. Ήταν κομματάκια από γωνίες οι οποίες ήταν ναι. άχρηστες. Δεν θα χρησιμοποιηθεί. Το έδινε κάποια στιγμή, θα το άφηνε και όλα αυτά. Δεν στερείται κάτι από την περιουσία του, ούτε στερήθηκε. Με γεια και χαρά τους όμως, την κάνανε την κίνηση αυτή, τη δώσανε. Το παραχωρήσανε. Βεβαίως. Έχει και αυτό την αξία του, εντάξει. Καμένος, βέβαια. Βέβαια, έχει και την αξία του, γιατί θα μπορούσε να πούμε, δεν δίνουμε ποτέ. Λοιπόν, και εδώ τώρα εμείς τι ζητάμε. Δηλαδή, εδώ εγώ να βλέπω γκρεμίσουμε τι. Το παλιό μου σπίτι να και κλείσουμε να κλείσουμε το άλλο με δικά μας χρήματα. Τα οποία λοιπόν, τα μισά θα τα πάρει το κράτος από ό,τι θα πέσει. Ακριβώς. Από ΤΕΒΕ, λοιπόν, από... Τέβε, από ναι. Πού είναι οι διαδικασίες. Παντού υπάρχουν για όλους τα πάντα διαδικασίες fast track που λένε, τρέχουν, ψηφίζουμε. Εδώ τίποτα. Φαίνεται ένας αποκλεισμός οικονομικός. Με γεια και χαρά. Εγώ δεν θέλω να ξανασυζητήσουμε. Δεν παρακαλώ. Δεν θέλω να συζητήσουμε. Όχι, απλώς θα ήθελα να κάνει μια ανακοίνωση. Ναι, να μας πει όμως και ο κύριος Καραμαλής, ο κύριος Καραμαλής, ο προηγούμενος πρωθυπουργός της χώρας, μια και η καταγωγή είναι και από το Βορρά, ανέβηκε προεκλογικά επάνω και ζήτησε την υποστήριξη. Να μας πει και ο κύριος Σαμαράς, ανέβηκε και ζήτησε υποστήριξη. Ο κύριος Καραμαλής, κύριε Γιώργο, για να το θυμάθετε και εσείς να το μάθει και ο άλλος ο κόσμος, όταν πρωτοβγήκε και ήθελε να κατέβει, γιατί κατεβαίνει στη Θεσσαλονίκη, επισκέφτηκε τον τότε πρόεδρο του ΠΑΟΚ, τον κύριο Βεζιρτζή, που είχε το. Τις κτηριακές του εγκαταστάσεις εδώ απέναντι από το Φίξ, όπως πάνε να βγεις από τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Και τον επισκέφτηκε και τον παρακάλεσε να τον βοηθήσει ώστε να βγει πρώτος στη Θεσσαλονίκη. Και έτυχε να είμαι εκεί. Και τον είδα να μπαίνει μέσα για να μιλάνε με τον Καραμάγκο. Όταν έβγε, του λέω το κύριο Βεζίρη, του λέω Νικόλα, τι έγινε. Λέει, να τον βοηθήσουμε τον πρόεδρο, είναι και νεοδημοκράτη. Βέβαια, του λέω τον Καραμαλή, θα βοηθήσουμε. Και τον βγάλαμε πρώτον. Ναι, και κύριε Συρίγο, πρέπει να προβληματίζει πλέον αυτή τη λέξη του βουλευτέ τη Θεσσαλονίκη, όλου, τον κύριο Καραμαλή, τον νεότερο σερών. Λοιπόν, α απαντούσε, και αν είναι με γεια και χαρά, δεν θέλουμε. Παρακαλάμε δηλαδή. Πάμε τώρα, έρχεται ο Καραμαλή και λέμε. Το θέμα μας, τι θα κάνετε με το γήπεδο, τι θα κάνετε, μας δώσετε το γήπεδο. Δεν μας κάνουν καμιά χάρη. Υποχρέωσή τους είναι. Να στυλώσουμε το παλιό και τελειώνει. Ναι. Φαίνεται, κύριε Συρίγο, ότι θέλουν. Γιατί κοιτάξτε, η Βόρεια Ελλάδα έχει εκατοντάδες χιλιάδες πιτσιρίκια στα δημοτικά, στα γυμνάσια. Φαίνεται ότι θέλουν να χαίρονται τα παιδιά τους και να κλαίνε τα παιδιά του ελληνικού Βορρά και να στεναχωριούνται. Φαίνεται, δεν υπολογίζουν, δεν ξέρουν αυτή την πίκρα που δίνουνε. Θέλω όμως για την άλλη μεριά να μάθω. Είμαστε έτοιμοι, διότι θα περίμενα μια ανακοίνωση από την ΠΑΟΚ ή ακόμα και από τον Ερεσιτέχνη, διότι δικό του είναι το γήπεδο, να βγει και να πει, κύριε Πρόεδρε, τι να οριμάσουμε. Εμείς πέσαμε, είμαστε πεσέδες πλέον. Και να ξέρω, πρέπει, ναι, είμαστε, και να έχουμε ξέρει, πέσει από το δέντρο, από την ορίμανση. Και να ξέρει ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της χώρας, ακόμα και να το προχωρήσει η fast track, δεν αισθανόμαστε ότι μας κάνει χάρη. Έχουν φτιάξει γήπεδα με χρήματα του ελληνικού λαού και παίζουν ομάδες στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο Καραϊσκάκι, στο Ειρήνης και Φιλίας. Στο Παγκρίτιο. Ναι, Παγκρίτιο. Τι χάρη μας κάνουν. Δεν θα σωθούμε και καμιά χάρη, καμιά υποχρέωση. Δεν θέλουν με γεια και χαρά του χρόνου που δεν ξαναζητάει η ομάδα, του χρόνου που θα έρθουν επάνω να μας πούν πώς πάει η ορίμανση. Δεν πήρα την άλλη χρονιά να μας πούν πώς πάει. Δεν τρέχει τίποτα. Ούτως ή άλλως δεκαετίες έχουμε, κύριε Συρίγο. Συνηθισμένοι είμαστε σε αυτό. Έκπληξη θα ήταν σε εμάς να είναι υπεύθυνοι και δίκαιοι. Εγώ, κύριε Γιώργο, η έκπληξη θα ήταν να είναι υπεύθυνοι και δίκαιοι, κύριε Συρίγο. Αυτή θα ήταν η έκπληξη για μας. Θα λέγαμε εγώ, μπράβο. Κύριε Γιώργο μου, επειδή έτσι δεν είναι. Για να απαντήσω, βάλσαμο τα λόγια σου.
Δεν κακαράω για δίκιο αυτά τα οποία λες. Φαίνεται, φαίνεται. Άσε με να συμπληρώσω κάτι. Ναι. Επειδή είμαι ερωτευμένος με την Τούμπα. Εκεί μεγάλωσα, εκεί ανδρώθηκα, εκεί έκανα φίλους, εκεί πέρασα τα ωραιότερα νεανικά μου χρόνια. Εγώ την Τούμπα τη λατρεύω. Δεν θέλω καν να πέσει. Δηλαδή εγώ την Τούμπα ήθελα να γίνει μαρμάριν όπως είναι. Και άμα θα χρειαστεί κάνουμε και την 5, 6, την 7, 8 από εκεί πέρα να τη σηκώσει και είναι μια χαρά το γήπεδο, είναι 40.000 άμα κάνει αυτά εδώ. Δεν με... Ένα πράγμα με στεναχωρεί. Φοβάμαι για την Τούμπα γιατί είναι πλέον ένα παλιό γήπεδο. Έχει, μπαίνει έχει. Πολλοίς κόσμος μέσα, δηλαδή κόβονται 30.000 εισιτήρια και 45. Αυτό αλλιώς άστηρα την Τουμπάρα εκεί να υπάρχει. Μα όταν πανηγυρίζουν κύριε Συρίγκο στη θύρα 4, κουνιέται τη θύρα 4. Λοιπόν, αυτό δεν τι να οριμάσουμε ρε Κυριάκο. Ναι, δεν ανησυχεί ο κύριος Πρωθυπουργός γι' αυτό, ότι μπορεί να υπάρχει και θέμα. Λοιπόν, δεν ανησυχούν. Σας είπα, κλείνοντας κύριε Συρίγκο, και ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλουν να γελάνε και να χαίρονται τα παιδιά τους, τα πιτσιρίκια, τα μικρά παιδιά εδώ. Επάνω δεν τους ενδιαφέρει αν πικραίνουν, τα πικραίνουν και τα οδηγούν να κλαίνε. Δεν τους ενδιαφέρει. Να σε ενδιαφέρει. Καλά. Ευχαριστώ, πάμε στο διάλειμμα. Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. 2-31-0. Ωραία θέματα ανοίξαμε. Και το θέμα του σταθμού της Βενιζέλου που έδειξε ο φίλος ο Γιάννης από τα Γιάννητσά. Και ο κύριος Γιώργος, ο οποίος είναι και ένας άνθρωπος που ξέρει ποδόσφαιρο, έχει απασχολήσει και άλλες φορές την εκπομπή με τη σωστή θεματολογία του. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα 2-31-0, 2-87 και 3 οχτάρια και εγώ ακόμα περιμένω την ανακοίνωση της ΠΑΕΠΑΟΚ ή του Ερασιτέχνη και τον μόνο άνθρωπο τον οποίο, άμα μου πεις ποιον εμπιστεύεσαι, έναν μόνο, θα σου πω το Θανάση τον Κατσαρή, τον Νίκο τον Βεζιρτζή και το Λάκη τον Οικονομίδη. Από αυτούς τους παλιούς, τους δεινόσαυρους, τους τεράστιους, τα βουνά αυτά που περάσανε και κάνανε ένα πολύ μεγάλο ΠΑΟΚ για να μπορείτε να τα βρείτε έτοιμα εσείς και να τα χαίρεστε σήμερα. Μαγκάκια! Δεν είμαι από τους ανθρώπους που ψάχνονται για φασαρία. Πράγμα το οποίο μπορεί να λυθεί με το καλό, με το λόγο, με την πειθό, με τα επιχειρήματα θα με βρει δίπλα του. Αλλά αυτό το οποίο άκουσα εγώ εχθές, όπως το εξέλαβα από τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, τον κύριο Μητσοτάκη, με παρεξένεψε πάρα πολύ και περίμενα την αστραπία αντίδραση. Όχι της ΠΑΕΠΑΟΚ, διότι δεν έχει να κάνει τίποτα με την ΠΑΕΠΑΟΚ. Του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, από τον κύριο Κατσαρή, να κάνει μια ανακοίνωση που να πει, που να λέει, τι μας λέτε, όχι ούτε κάτι μας λέτε. Κύριε Πρωθυπουργέ, με όλο το σεβασμό, σας ανακοινώνω, σας ενημερώνω ότι έχουμε στείλει όλους τους φακέλους εγκεκριμένους από όλα τα κέρατα του Ιούδα και περιμένουμε να εγκριθεί από τη Βουλή να πάει στον Πρόεδρο Δημοκρατίας να μπουν οι μπουλντόζες. Και εκεί μέσα στεγάζονται ζωές. Και εκεί μέσα έχει θέματα, έχει κόσμο. Έχει οικογένειες, έχει την νεολαία της πόλης. Και πρέπει να είναι ασφαλής αυτή. Και άμα, εάν θα γίνει κανένα στραβό, ο Θεός να βάλει και η Παναγιά που γιορτάζει σήμερα, Παναγίτσα μου, βοήθα μας, και γίνει κανένα ατύχημα, θα φταίσαι εσύ που βγαίνεις και λες ότι θέλει ορίμανση το θέμα. Και θα βγαίνει ο Ερασιτέχνης και θα κουνάει τους φακέλους ότι τα έστειλε από τον Μάιο. Και εσύ περιμένεις να οριμάσει η ιδέα. Αυτά έχω να σου πω εγώ, πρόεδρε μου. Με αγάπη πολύ θα λέω. Σαν ένας παλιός ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι η συνέχεια της λαϊκής ΕΡΕ του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ορίστε στις γραμμές 2-31-0-2-87-8-8-8. Σωτήρης Δασκαλάκης αποχωρεί και στη θέση του Χρήστος Κιώσης. Ορίστε. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα. Έχω να πω κάτι για τον κύριο Δημόπουλο εχθές, ο οποίος βγήκε σαν... Άστο, τον κύριο Δημήτρη, τον φίλο μου, και ο οποίος δέχτηκε και την κριτική από έναν άλλον ακροατή ότι, εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος δεν είναι αρχαιολόγος. Ο άνθρωπος ήταν ένας εργαζόμενος
και πήρε να μας πει τα φώτα του ότι βρήκανε ορισμένα πράγματα εκεί και εκεί καλούσανε τους αρχαιολόγους με τα βουρτσάκια να συνεχίσουν και να φορτώσουν αυτά τα οποία τα πήραν στην Αμφίπολη. Είναι ένας εξαιρετικός φίλος της εκπομπής και από μένα έχει την αμέριστη αγάπη και σεβασμό. Έλα κύριε Δημήτρη. Λοιπόν, δύο θέματα. Από πού θες να ξεκινήσουμε? Από το πρώτο. Από της Βενιζέλου ή τη από Βενιζέλου. Από της Βενιζέλου. Η αρχαιολογική υπηρεσία Θεσσαλονίκης δεν θέλει να κάνει το λάθος της Αγίας Σοφίας. Τι έγινε στην Αγία Σοφία? Τα πήραν από εκεί πέρα και τα στηβάξανε, όπως είπε ο προηγούμενος... Ο κύριος Γιάννης από τα Γιάννητσά. Ναι, τα στηβάξανε σε κάποιες αποθήκες. Καταρχήν το αρχαιολογικό μουσείο που έχουμε εδώ στην Θεσσαλονίκη... Το άθλιο αρχαιολογικό μουσείο. Ναι, άθλιο. Δεν χωράει άλλο. Δεν χωράει. Εντάξει, δηλαδή δεν θα έπρεπε να εξαγγείλει χθες, κύριε Δημήτρη, ο Πρωθυπουργός, ότι εκεί που θα φύγει η έκθεση θα γίνει ένα τεράστιο μουσείο που θα χωρέσει όλα τα εκθέματα της Βορειοελλάδος και όχι μόνο της Θεσσαλονίκης? Θα σου πω κάτι. Κάθε Πρωθυπουργός έχει και τους συμβούλους του. Εάν από το Υπουργείο Πολιτισμού δεν του πούνε κάτι, αυτός θα βγάζει ιδέες από το κεφάλι του. Σωστά. Βεβαίως, θα τον ενημερώσουν τον άνθρωπο. Πρέπει να έχει και τους κατάλληλους συμβούλους. Το πρόβλημα εκεί σε Βενιζέλο είναι το εξής, ότι οι αρχαιολόγοι θέλουν να αφήσουν εκεί πέρα τα αρχαία που βρήκανε. Μάλιστα. Έτσι ώστε να γίνει ένα υπόγειο μουσείο. Μάλιστα. Προσβάσιμο, επισκέψιμο. Και το οποίο θα το βλέπουν και νομίζω και ναι, αυτοί... Όχι να τα πάρουν και να τα θάψουν κάπου αλλού, που δεν υπάρχει χώρος. Εκεί που βρέθηκαν, εκεί να μείνουν. Άρα, πού αντιδράει τώρα η εταιρεία? Εάν μείνουν εκεί, θα πρέπει να αλλάξει όλο το σειρμό. Να το κατεβάσει λίγο πιο κάτω. Ας το κατεβάσει. Αυτό δημιουργεί ένα επιπλέον κόστος. Να τα πληρώσει η κυβέρνηση. Και δεύτερον, αντιδράνε και οι έμποροι γύρω-γύρω. Να μην αντιδράνε 10 χρόνια, θα αντιδράσουν 11. Άμα είναι αυτό να γίνει αιτία, τα παιδιά των παιδιών μας θα το βλέπουν και το καμαρώνουν, όπως είπε ο φίλος από τα Γιάννητσά, που παρόλο Γιάννητσότης έδειξε μεγάλη αγάπη για τη Θεσσαλονίκη, ας περιμένουμε και 5 χρόνια ακόμα. Εγώ συμφωνώ μαζί με τους αρχαιολόγους, γιατί ξέρεις ότι είμαι ερευνητής ιστορικός. Εντάξει, ερευνητής από μικρό παιδί. Βεβαίως. Από μικρό παιδί. Εντάξει, δεν έχω πτυχία κτλ. Αλλά μου αρέσει να διαβάζω και να ασχολούμαι με αυτό το πράγμα. Η γνώμη αυτό σου είναι το λοιπόν μου. Είναι όπως εγώ θα κοιτάξω να βρω αρχαιολόγους. Και να αυτό να το κάνεις και θα σου επιβεβαιώσουν κιόλας τα λεγόμενα. Πάμε στο δεύτερο το θέμα. Τώρα, ο Πρωθυπουργός έκανε ένα λεκτικό ατόπιμα, αλλά δεν φταίει αυτός. Όταν είπε πάλι δεν φταίει αυτός. Ναι, όχι με την έννοια, λεκτικό ατόπιμα έκανε. Ναι. Αλλά λόγω των γνώσεών του πάνω στα οικονομικά, πετάει ορισμένες φράσεις, ορολογίες, ας το πούμε έτσι, οι οποίες είναι πολύ εύκολο για κάποιον που ξέρει οικονομικά να λυθούν. Για παράδειγμα, αντί να πει στάδιο ρήμανσης, το πολύ απλό θα έπρεπε να πει την οικονομοτεχνική μελέτη, ναι, του σταδίου. Δηλαδή, τι μαγαζιά θα έχει, πόσα έσοδα περιμένουν από τα μαγαζιά. Οπωσδήποτε θα έχει μαγαζιά κάτω από τις κερκίδες. Δεν θα είναι έτσι ένα ξερό στάδιο. Αυτό ό,τι και να έχει δηλαδή, δεν είναι μέσα στα σχέδια, δεν τα έχουν προβλέψει αυτά. Ακόμα περιμένω, τα κάνουν. Ναι, το λεκτικό ατόπιμα είναι το εξής, ότι αυτή η μελέτη, οικονομοτεχνική μελέτη. Ναι, όταν είναι η επένδυση από το δημόσιο, τότε χρειάζεται. Αυτή τη στιγμή ξεχάστηκε μάλλον ότι η επένδυση είναι ιδιωτική. Τα λεφτά τα βάζει ο ΑΣ μέσω του Ιβάν. Βεβαίως. Άρα δεν χρειαζόταν να το πει. Τι τον νοιάζει το κράτος το ελληνικό, τι θα κάνει ο Ιβάν εκεί πέρα? Εφόσον πήρε όλες τις άδειες, όπως λέγεται. Έτσι λέει εδώ πέρα, το γράφει. Ναι, εντάξει, εφόσον το λέμε, το γράφει, είμαστε και σίγουροι. Γράφει. Εκτός άμα λέμε ψέματα. Άμα λέμε ψέματα εμείς, εντάξει, κακό του κεφαλιού μας. Μάλιστα. Εφόσον πήραμε όλες τις άδειες, από εκεί και πέρα, εφόσον είναι ιδιωτική επένδυση, το οικόπεδο είναι στο όνομα του ΠΑΟΚ, δεν είναι του δημοσίου. Σωστά. Βεβαίως, είναι αγορασμένο από το μετοχικό ταμείο στρατού το 1957. 1,5 εκατομμύριο δώσαμε τότε. Άρα λοιπόν, το κράτος δεν ανακατεύεται εφόσον έχει όλες τις άδειες.
προεγκρίνει. Ναι, αλλά εδώ λέει ότι... ιδιωτική επένδυση. Εδώ, κύριε Δημήτρη, μου λέει, θυμίζουμε ότι το ειδικό χωρικό σχέδιο έχει ήδη προεγκριθεί. Από το Δήμο και από την περιφέρεια και από το Δήμο. Την περιφέρεια και το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ναι, αυτό και θα είναι πρέπει και να περάσει από τη Βουλή. Τη Δευτέρα περάσει. Ακριβώς. Την Τρίτη από το Συμβούλιο Επικρατείας, την Τετάρτη στον Πρόεδρο Δημοκρατίας, Πέμπτη παίρνουμε οι μπουλντόζες. Και ηρεμήμα και εμείς. Τώρα το στάδιο ρήμανση, δηλαδή βάζω 150, ας πούμε, ο προϋπολογισμός του έργου είναι 150. Τώρα για ποιο λόγο έρχεται το κράτος και λέει, κοίταξε, κάνε μου και ένα στάδιο ρήμανση, δηλαδή τα 150 σε πόσον καιρό θα τα βγάλεις. Και τι σε αφού δεν είναι σένα δικό σου το έργο, είναι ιδιωτικό. Τι σε νοιάζει εσένα, εγώ τι θα κάνω στην απογραφή μου. Να σε καλά, Δημήτρη, πρέπει να πάρω. Ήσουν πολύ εμπεριστατωμένος και ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση. Ορίστε ο επόμενος. Καλησπέρα, Γιώργο μου, τι κάνεις. Καλώς το να. Ο Κάρλος μου, πώς είσαι. Γεια σου, ρε φίλε, πέτη μου, τι κάνεις. Καλά, λέω. Θέλω δύο θέματα να θίξω. Να τα θίξεις. Ένα είναι σχετικά με το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Και αυτό που με στεναχωρεί πολύ είναι ότι πριν από χρόνια πρόσφυγες πήραν πέτρα, πέρα και χτίσαν ένα γήπεδο. Έτσι. Ναι, ναι. Δώσαν ένα μήνυμα δυνατό όλοι μαζί. Ότι είμαστε εδώ να γίνει νέα αρχή. Δεν ξέρω πόσο χαλάει αυτή... αυτές οι ιδέες που εκφράζει ο ΠΑΟΚ, πόσο χαλάει αυτό το σύστημα τελικά. Και ποιοι είναι αυτοί που χαλιούνται από αυτό. Γιατί ο ΠΑΟΚ, Γιώργο μου, κρύβει ιδέες και ιδανικά, το οποίο είναι πολύ εναντίον στο κατεστημένο. Τι θέλω να πω. Όταν μια ομάδα έχει μέσα μια ιστορία δυνατή όσο η ίδια η Ελλάδα, με τις αρισμόνες πατρίδες, με τον πόντο, με τον ελληνισμό, πόσο ενοχλεί το σήμερα αυτό. Πόσο θέλουν οι άνθρωποι να μην έχουν μνήμη, να μην έχουν ιστορία, να μην έχουν το χρέος προς τους προγόνους μας. Και πρέπει απλά να ζούμε αυτό που ζούμε σήμερα, ένα μπάχαλο τελείωτο, χωρίς αρχή, μέση και τέλος. Και πιστεύεις ότι... νιώθεις, το ξέρω ότι... βέβαια, σε αν σε νιώθω... καταλαβαίνεις τι σου λέω. Γιατί όταν σηκώνω μια σημαία να μας λένε εθνικιστές. Γιατί όταν μιλάμε για το παρελθόν του ΠΑΟΚ να είμαστε παρακμιακοί και εκτός μόδας, ντε μοντέ. Δηλαδή δεν βλέπουμε παραπέρα τι γίνεται. Δηλαδή πριν από ένα χρόνο είχαν σηκώσει εξίδες ένα φιλικό με μια τουρκική ομάδα ότι το Αιγαίο ανοίξει τα ψάρια τους. Και φέτος πήγαν να παίξουν μεσακή απάντηση στην Τουρκία αν μπορεί να το κολυμπήσετε. Το διανοήσα. Πόσο διαφορετικά βλέπουν πια τα πράγματα αυτοί οι εξίδες. Που υποτίθεται έχουν και μια κοινή αρχή μαζί. Ως απόγονοι αυτών που χτίσανε, αυτών που ζούσαν εκεί. Στην πόλη, στη Σμύρνη, στον Πόντο. Γιατί να μην σεβόμαστε τις ρίζες μας. Γιατί να ενοχλεί τόσο πολύ αυτό. Και να πάω στο δεύτερο που με προβληματίζει και με τρομάζει. Πόσο προκλητική είναι αυτή η διαφορία. Εγώ ακούω, δεν είμαι από Θεσσαλονίκη. Ακούω καθημερινά όμως. Γιατί η Αθήνα έτσι, γιατί η Αθήνα αλλιώς, δεν μας βοηθάνε, μας εμποδίζουν συνέχεια. Αυτό το παράπονο γιατί δεν ακούγεται ποτέ. Γιατί μόνο υποσχέσεις και λόγια ψεύτικα. Μήπως τελικά σιγά σιγά σχηματίζει ένα άλλο παζλ, το οποίο περιλαμβάνει συμφωνίες πρεσπών, μακεδονικές γλώσσες, σεμινάρια και αδερφοποιήσεις και χορή και τραγούδια και πανηγύρια. Τι βγαίνει από πίσω, Γιώργο μου. Τι βλέπεις εσύ από όλα αυτά. Δεν βλέπεις διχόνια. Δεν βλέπεις έχθρα. Πόσο προκλητικά έχει κάποιος κύριος, ο οποίος είναι εμπλεγμένος με καράβια, είναι εμπλεγμένος με παρόμοιες δραστηριότητες, έχει κατηγορηθεί για σύστηση συμμορίας και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Και βγαίνει και το παίζει τι. Γιατί προκαλούν τόσο πολύ τον κόσμο. Είναι τόσο σημαντικό το ποδόσφαιρο ή παρασύρει τόσο πολύ και μπορεί να μας πάει αλλού. Το δεύτερο. Και το μιλάω πρώτα σε εμάς. Προσέξτε και μην παρασύρεστε. Εγώ βλέπω άλλα παιχνίδια από πίσω, πολύ πιο σοβαρά. Μάλιστα. Μας προβλημάτισες πολύ, να είσαι καλά, περνάμε στην επόμενη γραμμή, ορίστε. Ορίστε. 2-31-0-287-888. Αυτό είναι. Εγώ ήθελα από τον ΑΣ ΠΑΟΚ αμέσως μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού να βγει και να πει, κύριε Πρόεδρε, για ποια ορίμαση μας μιλάτε. Εδώ εμείς τα έχουμε καταθέσει εδώ και 3, 4, 5 μήνες εγκριμένα τα πάντα.
έτοιμα να βγούμε, να αρχίσουμε να σκάβουμε, να γκρεμίζουμε τα παλιά, να χτίσουμε το καινούργιο το γήπεδο, να πάμε στο Καφτατζόγλου. Δεν έχει ούτε αγώνες εφέτος ο ΠΑΟΚ ούτε τίποτα. Είναι μια χρυσή ευκαιρία επάνω στην ατυχία τη φετινή. Το Δεκέμβριο να πάει ο ΠΑΟΚ στο Καφτατζόγλου να παίξει και να αρχίσουν τα έργα στην Τούμπα. Τι παίρνουμε, τι είναι αυτό, τι ορίμαση, τι καινούριο φρούτο είναι αυτό. Ορίστε κύριε. Γεια και χαρά σου Γιώργη. Γεια σου ρε φιλάρετε Λεβέντη. Από ό,τι ξέρω, μπορεί κάποια πράγματα, δεν είμαι ούτε αρχιτέκτονας ούτε μηχανικός, δεν μπορώ να τα ξέρω. Μάλιστα. Στην αρχή πέρασε ένα σχέδιο για το τι χώρος υπάρχει. Και αυτός ο χώρος ήταν το ΑΣ συν κάποια συμπληρωματικά κομμάτια που είχαν να κάνουν με την περίμετρο γύρω-γύρω. Μάλιστα. Αυτά όλα εγκριθήκανε από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Μάλιστα. Σαν σχέδιο, χωρίς να υπάρχει μέσα κτίσμα, απλά επιφάνεια ήτανε, τα πήρανε μετά και τα στείλανε στην κάτω, στην Αθήνα. Μάλιστα. Εγκριθήκανε και από το Υπουργείο και μετά χρειάζεται να ξαναγυρίσουνε στον ΑΣ, να μπουν και τα κτίσματα πλέον. Μάλιστα. Επάνω σε αυτή την επιφάνεια, να εγκριθούνε από το Δήμο και να πάνε στο Υπουργείο. Έτσι ξέρω. Αυτό έγινε? Όχι. Αυτό έχει φτάσει στο σημείο τώρα να πρέπει να ξαναπάει στο Δήμο Θεσσαλονίκης για να εγκριθούν σαν κτίσματα. Και γιατί δεν πάει? Είναι στη διαδρομή. Τώρα από τις εκλογές, στις εκλογές έγινε η έγκριση. Τώρα στις εκλογές εγκρίθηκε από κάτω, από το Υπουργείο. Άρα πρέπει να μπουν και τα κτίσματα σαν μελέτη. Είναι έτοιμα τα κτίσματα για να μπουν, την ετοιμάζει τη μελέτη? Αυτό είναι κάτι που το ξέρουν αυτοί. Εμένα καλό είναι που και που να μας ενημερώνουν σε ποιο στάδιο βρίσκονται τουλάχιστον. Εγώ προσπάθησα να μιλήσω σήμερα με τον κύριο Παπαδόπουλο, τον αντιπρόεδρο, γιατί τον κύριο Κατσαρή είναι πολύ δύσκολο να επικοινωνήσεις. Αν θα χρειαστεί μέσα στην εβδομάδα θα κοιτάξω να μιλήσω με τον κύριο Κατσαρή ή θα πάω να τον βρω. Αλλά αυτό δεν πρέπει να το ξέρουμε. Ναι, κάποια στιγμή είναι διαδρομή που έχει να κάνει με πολλά. Δηλαδή και το Δήμο και το Υπουργείο και φυσικά πάρα πολλές υπηρεσίες μεσολαβούν εκεί μέσα στη μελέτη. Αλλά δεν ξέρω τώρα που βρίσκεται. Είχαν πει όμως ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα είμαστε έτοιμοι. Τώρα δεν ξέρω. Άρα δεν είμαστε εμείς έτοιμοι. Βασικά γιατί αυτό έτσι κι αλλιώς έχει πάει το δρόμο του πιστεύω. Δεν μπορεί να αλλάξει μέρος. Οι μελέτες που έχουν γίνει και ο χρόνος που έχει περάσει αξίζει να ολοκληρωθεί γιατί έχουμε φτάσει πάνω από τη μέση. Θέλω να το πάω λίγο στα άλλα. Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι μέσα από τη χθεσινή εκπομπή για μένα το ξεκάθαρο είναι και πρέπει αυτή να είναι η μοναδική ερώτηση, γιατί σταμάτησε η αρχαιολογική σκαπάνη. Αν είναι από οικονομικούς λόγους, γιατί δεν δέχονται κάποιος να κάνει μια δωρεά και να συνεχίσουνε? Αν δεν είναι για οικονομικούς λόγους, να μας πούνε για ποιο λόγο συνέβη αυτό, έτσι. Αυτή είναι η καθοριστική ερώτηση για μένα. Τώρα τα αντικείμενα που φύγανε έχουν πάρει και αυτά το δρόμο τους στο δικαστήριο και θα φανεί. Και εκείνα τα ιστερικά που λέγανε ότι ξυριζωθήκαν αγάλματα από μέσα και αυτά και τα λοιπά, εμένα δεν μ' αγγίζουν. Δεν... Γιώργη, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Έχει, αλλά το πιο βασικό είναι γιατί σταμάτησαν οι εργασίες. Αν σταμάτησαν για οικονομικούς λόγους, υπάρχουν άνθρωποι εδώ στην Αμερική, ήταν έτοιμοι να δώσουν εκατομμύρια ευρώ. Άμα θέλουν να βρεθούν αυτοί οι χορηγοί, όπως θέλουν να σου πούνε, να ολοκληρωθεί το έργο. Γιατί σταματήσαμε, δεν το καταλαβαίνω. Και το δεύτερο, μια και μίλησες για Ρωτώντα και Λευκό Πύργο, για μένα το πρώτο μνημείο στη Θεσσαλονίκη που πρέπει να προβληθεί και δεν προβάλλεται, μάλιστα θα καταχωνιαστεί και είναι τραγικό αυτό το πράγμα, είναι ο ναός της Αφροδίτης.
Ο ναός της Αφροδίτης στην Αντιγονιδόν, όπως λέει. Θέλω να σου πω για τον ναό της Αφροδίτης. Υπήρχε ένα καφενείο επάνω ανεβαίνοντας την Παπαζόλη αριστερά, λεγόταν Μπιλμπάο. Είμαστε, ναι. Και εγώ είχα σπάσει το πόδι μου και με το πατερίτσα μόλις είχα αρχίσει και περπατούσα. Έρχεται τρέχοντας ένα παιδί και λέει, ρε, εσύ, λέει, εκεί στο ναό της Αφροδίτης, γιατί ξέρουμε στη γειτονιά τι είναι αυτά. Έχουν βάλει, λέει, μέσα, λέει, κάτι Αλβάνους και τα σκεπάζουν τα αυτά, τα κάνουν. Ναι, λοιπόν. Τρέχουμε εκεί πέρα. Παίρνω εγώ τηλέφωνο στο φίλο μου τον Κώστα το Χίτα στο Μακεδονία που δούλευε τότε και στέλνει κατευθείαν μία κάμερα. Τρέχουμε καμιά εικοσαριά άτομα εκεί πέρα, κούτσα κούτσα και εγώ με τη. Και γίναμε αιτία και σταμάτησε αυτό. Αλλά εκεί το ναό της Αφροδίτης, αυτά τα οποία βλέπουμε είναι κάτι γκρέμια. Δεν ξέρουμε τι έχει από κάτω σίγουρα. Όχι, αλλά από κάτω εκεί δεν έχει τίποτα. Τα πήρανε. Έχουν φτιάξει ένα πρότυπο, έτσι, ένα κομμάτι μέσα στο μουσείο της Θεσσαλονίκης. Πήρανε τους Κίονες. Ουσιαστικά αυτή η στήλη είναι 7 μέτρα ψηλή. Και ο ναός είναι 14 μέτρα ύψος. Ξεκινάει από εκεί, από το στριμωγμένο κομμάτι του οικοπαίδου και προχωράει ευθεία προς την πλατεία. Δεν ξέρουνε πόσο μήκος έχει, αλλά δεν επιτρέψανε να γίνει η ανασκαφή, να γίνει η αναστήλωση και να έχουμε ένα μοναδικό 2.500 ετών μνημείο, το οποίο κυριολεκτικά θα είναι αυτό της Θεσσαλονίκης, το πραγματικό κομμάτι που δείχνει την αρχαία ελληνική παρουσία μέσα στη Θεσσαλονίκη. Αυτός ο ναός Αφροδίτης πήρανε κομμάτια από δύο ναούς που ήταν στη Μηχανιώνα. Στη Μηχανιώνα, ναι, και φτιάξανε το ναό εκεί πέρα που ήταν, ναι. Ο Κέσας ήθελε να το κάνει γιατί όλα τα μέρη εκεί γύρω-γύρω, όπως είναι το δικητήριο από κάτω, είχαν όλα τα ιερά, ήταν ο τόπος των ιερών. Αλλά αυτός ο ναός είναι έτοιμος, δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά κομμάτια και θα μπορούσε να στηθεί. Και έχει γίνει μελέτη από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Υπάρχει ένας καθηγητής αρχαιολόγος αρχιτέκτονας που ο άνθρωπος παλεύει και παλεύει με τα κύματα τόσο καιρό. Πρέπει να σταματήσω, με ενδιαφέρουν πολύ αυτά που λες, αν θέλεις, περίμενε στη γραμμή άμα παίρνεις από σταθερό. Ναι, από σταθερό. Να περιμένει ο κύριος Φιλάρετος, με ενδιαφέρει πολύ, είναι και η γειτονιά μου εκεί πέρα και πρώτη φορά τα ακούω αυτά, από και στο ίντερνετ. Πάμε στο διάλειμμα. Τε πάω κοιτάρις, βέρες τζίτζι λαδαβάρις. Κι αν είσαι Ηρακλής, μονόπετρο σε μας θα βρεις. Εργαστήριο κατασκευής χρυσών κοσμημάτων τζίτζιλα στο κέντρο της πόλης. Από το 1975 σας προσφέρει ό,τι έχετε ονειρευτεί. Τεράστια ποικιλία σε σταυρούς, μονόπετρα και βέρες. Κατασκευή οποιοδήποτε κοσμήματος θέλετε και επιδιόρθωση των παλιών. Βενιζέλου 20 με Τσιμισκή στον πρώτο όροφο. Ναός της Αφροδίτης Αντιγονιδών. Πραγματικά είμαι περήφανος που κι εγώ με την πατερίτσα στο χέρι τότε έγινε αιτία να σταματήσει το κακό που πήγε να γίνει. Και από ό,τι μας λέει ο κρατής, ο κύριος Φιλάρετος, είναι ότι υπάρχει ένας ολόκληρος ναός που κατευθύνεται προς την πλατιούλα και το συντριβανάκι που έχει και ότι θα μπορούσε, εάν ανοικοδομηθεί, να αποτελέσει το στολίδι της πόλης μας, πια ρωτώντα, λέει, εκεί είναι τα θέματα. Έλα, Φιλάρετε. Ναι, βασικά το αναφέρανε σαν ο Παρθενώνας της Θεσσαλονίκης. Αυτός ο καθηγητής, αναπληρωτής καθηγητής, εδώ στα Απιθύτα είναι, λέγεται Γιώργος Καραδέδος. Καραδέδος Γιώργος. Το σημειώνω, λοιπόν, Γιώργος Καραδέδος. Καραβέδος, βήτα. Δύο δέλτα. Δε, δος. Καραδέδος. Δε, δος. Θα κοιτάξω τον κύριο. Έχει κάνει και μελέτες. Εν τω μεταξύ, το Πανεπιστήμιο εδώ Θεσσαλονίκης έκανε και ειδική μελέτη ώστε να μπορεί να γίνει αερογέφυρα, να υπάρχουν κάτω όλα αυτά που θα μπορούν να υπάρξουν. Μιλάμε για 14 μέτρα ύψος, Γιώργο. Είναι κάτι πανέμορφο. Είναι ένας ναός 14 μέτρα ύψος. Είναι αυτό που το λέω πράγμα, ότι η Θεσσαλονίκη ήταν μέσα στο μάρμαρο και οι ναοί οι οποίοι ήταν τόσο λαμπροί, γιατί μετά την Κωνσταντινούπολη η Θεσσαλονίκη ήταν η σύμβαση λεύουσα τότε. Και αλλόφρονες χριστιανοί τότε
Τα γκρεμίσαν όλα και τα θάψανε και ευτυχώς τα βρίσκουμε τώρα. Αυτό είναι ένα γεγονός που μόνο αυτό είναι αρκετό για να ανατρέψει οποιαδήποτε προπαγάνδα των Σκοπιανών. Μόνο αυτό να υπάρχει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ανατρέπει κάθε προπαγάνδα. Αλλά μάλλον κάποιοι δεν θα το θέλουν, είναι σίγουρο. Και τι είπανε, ότι είναι λέει κοστοβόρο, κοστίζει πολλά για να το κάνουμε, θα το θάψουμε. Ναι. Δηλαδή τα αθηναϊκά εκεί πέρα, το μουσείο και όλα τα υπόλοιπα δεν ήταν κοστοβόρα, μόνο εδώ είναι κοστοβόρο. Και για να σε πάω και θα κλείσω με το μετρό, γιατί πραγματικά το μετρό έπρεπε να λειτουργήσει του χρόνου, αν θυμάμαι καλά. Μάλιστα. Φέτος θα γινόντουσαν οι δοκιμαστικές, δεν θα είχαμε το σταθμό της Βενιζέλου και θα λειτουργούσε όλο το υπόλοιπο του χρόνου, κανονικά. Μάλιστα. Τώρα πώς έγινε να φτάσουμε στο 24 δεν μπορώ να καταλάβω. Σε λίγο θα φτάσουμε στο 30, το καταλαβαίνω. Και ξέρεις κάτι, κάτω θα φτάσουν να έχουν τη σύνδεση Πειραιά Αθηνών με πάρα πολλά χρήματα που δίνονται και είναι όλα τα κονδύλια της Αττικό Μετρό στην Αθήνα. Και θέλω να πω, παιδί μου, για ένα χρόνο κόψτε τα κονδύλια εκεί κάτω και ρίξτε τα εδώ, γιατί πρέπει όλα να είναι μόνο κάτω. Αν κάτσουμε και μετρήσουμε πόσα δισεκατομμύρια έχουν φάει στο μετρό των Αθηνών και πόσα στη Θεσσαλονίκη. Από το 2000, κύριε Φιλάρετε, μέχρι το 2019, 19 χρόνια σκάπτουν την Αθήνα. Την έχουν ενώσει υπόγεια όλη την Αθήνα και εδώ ρε οι ξεφτύλες 5 χιλιόμετρα μετρό δεν μπορούν να το κάνουν. Τρία πόσο ναι, είναι. Ναι, και δίθεν λέει φταίνε τα αρχαία. Λες και η Αθήνα δεν έχει αρχαία. Η Αθήνα είναι μια πόλη χωρίς αρχαία, τίποτα, μηδέν. Και αν θυμάμαι καλά, γιατί ήταν τραγικό όταν το άκουσα, πήγαν και φέρανε ειδικό γρανίτι, δεν ξέρω από πού, πανάκριβο, για να φτιάξουν τον ένα σταθμό εκεί κάτω. Στο Σύνταγμα. Ναι, δεν ξέρω τώρα, στο Σύνταγμα πρέπει να ήταν. Αλλά όλα αυτά είναι όμορφα και καλώς θα κάνουνε. Αλλά μη μας κοροϊδεύουνε και στα μούτρα μας. Ας πούνε, αδελφέ, εσείς είστε παρακατιανοί, όταν θα περισσέψει κανένα φράγκο, κανένα κοκαλάκι, θα σου το δώσω. Θέλω τώρα, βλέπω τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, στη ΔΕΘ που έχει την ομιλία, και θέλω να δω από αυτά όλα που θίγουμε εμείς σήμερα. Θα το ρωτήσει κάποιος κάτι τον πρωθυπουργό για το μετρό, για ποιο λόγο δεν σταματάνε 6 μήνες κάτω οι εργασίες, να ρίξουν το βάρος εδώ, να τελειώνει. Για ποιο λόγο ο σταθμός του Βενιζέλου αυτό δεν τόσα χρόνια δεν μπορούν να το ξεκολλήσουν. Τι ήταν αυτό με την ορίμαση και το θέμα του ΠΑΟΚ. Κάντε τους και δύο καλές ερωτήσεις. Δηλαδή όλες τις αβάντες, αβέρτα, αβάντα, κάθε ερώτηση αβάντα. Κουράστηκε ο κόσμος ρε παιδιά. Όλα αυτά είναι καθαρά χρήμα που δεν θέλουν να μεταφέρουν προς τα πάνω, δυστυχώς. Αυτό το που λέμε τώρα για το λιμάνι, δεκαετίες ολόκληρες το ακούω, Γιώργο. Μιλάμε το λιμάνι που θα γίνει και θα γίνει και θα γίνει. Τώρα το πήρανε βέβαια οι ιδιώτες, μέσα είναι και ο Σαββίδης, και θα γίνει. Αλλά μέχρι τώρα το κράτος θα το είχε φτιάξει 20 φορές, 30 φορές. Να σου πω κάτι, εσύ είσαι η Κόσκο, ωραία. Ναι. Που το ότι έκανε στον Πειραιά, δεν σημαίνει ότι επειδή έκανε στον Πειραιά σε ενδιαφέρει ο Πειραιάς και η Αθήνα. Ολόκληρη Κόσκο θέλει να τροφοδοτήσει τα Βαλκάνια. Δεν τον ενδιαφέρει να τροφοδοτήσει μόνο την Αθήνα. Όταν λοιπόν θες να τροφοδοτήσει τα Βαλκάνια και τα κοντέινερ σου να πάνε για να φεύγουν και να φορτώνονται και να φεύγουν απευθείας στο αυτό, του συμφέρει στα Βαλκάνια, του συμφέρει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, το οποίο σε 15 χιλιόμετρα σε ευθεία βγαίνει από την Ελλάδα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να ξεφορτώσει την Αθήνα, να ανεβεί στην Ταλίκα ή στο τρένο και να κάνει άλλα 600 χιλιόμετρα για να περάσει. Το καράβι είναι φθηνό. Το φέρει στη Θεσσαλονίκη, ξεφορτώνει, πάει στην Ουκρανία, πάει στη Σερβία, πάει στη Ρουμανία, πάει στη Βοσνία, πάει στη Κροατία, πάει στην Αυστρία. Γρήγορα. Εδώ αντί να κάνουν την επένδυση έπρεπε πρώτα να φτιάξουν το δικό τους το λιμάνι και μετά να ρίξουν το βάρος στη Θεσσαλονίκη. Και το χειρότερο, μας έχουν πίσω από τον κόσμο στην επικοινωνία στα μεταφορικά μέσα. Αυτή την προβλήτα που έπρεπε να γίνει εδώ
τον προβλήτα. Λοιπόν, που έπρεπε να γίνει εδώ και χρόνια, τόσα χρόνια, για να έρχονται μεγάλα αεροπλάνα. Δεν τον θέλανε, γιατί θέλουν να υπάρχει ένα αεροδρόμιο. Έτσι. Να κατεβαίνουν όλοι οι τουρίστες εκεί πέρα. Και μετά για να έρθουν να δουν τη Βεργίνα να πρέπει να κάνουν 500 χιλιόμετρα. Ακριβώς. Ακριβώς. Ενώ ένα κρουαζιερόπλαιο που φεύγει από τη Ρωσία, ο πρώτος σου σταθμός είναι η Θεσσαλονίκη. Όταν δεν έχεις λιμάνι να δέσεις, αναγκαστικά θα πας ή στην Τουρκία και μετά στα νησιά ή θα πας στην Αθήνα και μετά στα νησιά. Ακριβώς. Αυτός είναι ο στόχος. Αυτός είναι ο στόχος. Και μ' άρεσε που όταν είχε πάει στη Ρωσία, υπουργός ήταν τότε επί Νέας Δημοκρατίας, δεν τη θυμάμαι, μια κυρία, και τι είπε, ότι πολύ ωραία πηγαίνετε στο Άγιο Όρος, αλλά το σημαντικό είναι να περάσετε, θα φτιάξουμε λέει την αεροπορική γραμμή Ρωσίας με Αθήνα. Δηλαδή να πηγαίνουν πρώτα στην Αθήνα και μετά στο Άγιο Όρος. Έτσι. Πάνε στην Ακρόπολη, είσαι και στην Αθήνα, περάσει απέναντι στην... πας και στη Μύκονο, πας και στη Σαντορίνη, εκεί που πήγε ο Βαρέλα, ο δικός σας σε μήνα, σε γενιά, τραυματίας, λέει δύο μέρες. Ρε Βαρέλα, δύο μέρες από που πήγε στη Σαντορίνη, μία να πας και μία να έρθεις δύο. Και είσαι και τραυματίας. Ω, ρε Σαββίδη, πλήρωνε ρε Σαββίδη. Γεια και χαρά σου. Γεια σου ρε φιλάρετε, αν μας πει κανένας, εδώ θα τρελαθούμε. Ρε το Βαρέλα ρε πήγε και τα ανέβασε και τι το νοιάζει το Βαρέλα, πήρε τα εκατομμύρια του, δούλεψε τον κόσμο να πούμε από τα Χριστούγεννα πέρυσι, θα υπογράψω, δεν θα υπογράψω. Τραυματίας λέει, πάω στη Σαντορίνη. Δύο μέρες ρε, τι μία μέρα να πας. Να πας στην Αθήνα και μετά στη Σαντορίνη να ξεφορτώσεις τις βαλίτσες, να φτάσεις, πιαστεί και η μέση που πονάει. Το βράδυ θα βγεις να φας, το πρωί να ετοιμάζεις βαλίτσες, γυρίσεις πίσω. Σε έδωσε λίγο άλλος άδεια να ξεκουραστείς. Άρε πάω, παλά λέει ο Νικόλας, άρε πάω, πώς τον καταντήσατε. Ορίστε κύριε. Καλησπέρα σας, τι κάνετε κύριε Γεροντά μου Σοφέ. Γεια σου ρε. Και το σοφό σοφότε ρε. Σήμερα το Γιαννιτσό είναι στην κορυφή. Είχα και άλλο τηλέφωνο από τα Γιαννιτσά. Ναι. Πολύ ωραίος τύπος, το γουστάρω. Ωραίος. Όλοι οι Γιαννιτσότες είμαστε να, είστε, να μας γουστάρεις και είστε. Να μας πεις στο ποτήρι. Τι γίνεται, δεν δε μπορώ, με ψηρίσατε, σας έχω άχτη. Δεν πειράζει, κοίταξε να δεις. Σε χρωστάμε, θα έχεις να παίρνεις. Κάποτε θα στα γυρίσουμε πίσω. Ναι, ρε, και η ζωή θα γυρίσει πίσω. Καμιά προκαταβολή δεν γίνεται να μου τα δώσετε. Κοίταξε να δεις, επειδή δεν παίζει προκαταβολή τώρα, μείνε με την αγάπη μας. Μάλιστα. Και θα έχεις να λαμβαίνεις. 18 εκατομμύρια το 90. Ναι, πόσα ρε, έχουν γίνει τώρα, δραχμές τότε ήταν. Τώρα κοίταξε να δεις. Με 500 χιλιάρια είσαι ικανοποιημένος. Ευρουδάκια. Στο μιλητό, ναι. Και 380. Εντάξει ρε φίλε, αφού μας κάνεις και έκδοση ένα 30-40% είμαστε πάρα θέλετε. Πολύ ευχαριστημένοι. Ό,τι θέλετε. Για πες μου τώρα με αυτό το Βαρέλα, τι γίνεται ρε φίλε. Δεν έχω να σου πω τίποτα με το Βαρέλα, απλώς όλη αυτή η ιστορία που βλέπω, όλη αυτή η επικαιρότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Μακεδονία με θλίβει τόσο πολύ, γιατί βάλαμε τις ομάδες μέσα σε μια διαδικασία, τις πολιτικοποιήσαμε. Γίναμε υποτίθεται εμείς συνοπαδοί του ΣΥΡΙΖΑ, οι άλλοι γίνανε της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ο ΠΑΟΚ είναι ο ΠΑΟΚ όλης της Ελλάδος ρε φίλε, και ο Ολυμπιακός είναι όλης της Ελλάδος. Δεν μπορείς αυτές τις δύο ιστορικές ομάδες να τις βάζεις μέσα σε καλούπια και με τους βρωμιάριδες αυτούς που έρχονται και καλά με τα κουστούμια τους τα καθαρά και με τα γυαλισμένα τα λουστρίνια τους τα παπούτσια να μας πουλάνε παπά και ιστορία. Και να υπάρχει ένας ελληνικός λαός, ο οποίος εδώ και 10 χρόνια και παραπάνω υπάρχει μια αιμορραγία τεράστια. Και να καθόμαστε εμείς εδώ, οι πιο πλούσιοι Έλληνες, οι Μακεδόνες, οι πιο πλούσιοι Έλληνες, από τα αρχαία μας, από τους ναούς μας, από τον ορυκτό μας πλούτο, να καθόμαστε να κλαψουρίζουμε στα ραδιόφωνα και να παρακαλάμε να μας δώσουν μια σταγόνα νερό να δροσίσουμε τα ξερά μας χείλη ρε φίλε. Ενώ όπου και να πας και να περπατήσεις, τώρα είμαι εγώ εδώ κοντά στη Βεργίνα, έτσι, και βλέπω τα πούλμα να έρχονται. Λοιπόν, από πού είστε ρε παιδιά, από Ρωσία, από πού είστε ρε παιδιά, από Αγγλία. Και πού μένετε, στην Αθήνα. Γιατί ρε φίλε μένεις στην Αθήνα,
δεν υπάρχει Θεσσαλονίκη, δεν υπάρχει Πέλα. Πήγατε στο δεύτερο ωραιότερο μετά της Ακρόπολης αρχαιολογικό μουσείο της Πέλας να πάτε να το δείτε. Πήγατε 10 λεπτά και φύγατε. Αφήσατε μόνο τα ούρα σας και φύγατε. Δηλαδή δεν έχετε να δείτε πολιτισμό, δεν έχετε να δείτε τους τύμβους, δεν έχετε να πάτε ας πούμε ξέρω εγώ στη Βεργίνα να καθίσετε σε ένα ξενοδοχείο να κοιμηθείτε. Αλλά έτσι είναι ρε φίλε. Είμαστε εμείς φταίμε, εμείς σαν Μακεδόνες. Εμείς πουλάμε τη Μακεδονία μας και όχι οι Αθηναίοι. Εμείς οι ίδιοι που εδώ και χρόνια φίλε Γιώργο σκύβουμε το κεφάλι και αισθανόμαστε ραγιάδες τους ίδιους τους Έλληνες. Δειλοί, ανθρωπάκια. Δεν μπορούμε να ξεσηκωθούμε, δεν μπορούμε να μιλήσουμε, φοβόμαστε. Είμαστε δειλοί και βλέπεις τον Ερδογάν σαν Σουλτάνος να πούμε να βγαίνει στο Αιγαίο και να κάνει μαγκές. Και εμείς τι κάνουμε, κοιτάμε αλλού για να μην τον δούμε ότι πατάει τα χωρικά μας ύδατα. Δειλοί, δειλοί, ανθρωπάκια. Δεν μας φταίει κανένας Μητσοτάκης, κανένας Τσίπρας, κανένας πουλημένος. Φταίμε εμείς οι ίδιοι γιατί επιτρέπουμε σαν ελληνικός λαός να γίνονται όλα αυτά πίσω από την πλάτη μας και εμείς γυρνάμε και κοιτάμε μόνο την πάρτη μας, κοιτάμε μόνο την οικογένειά μας, να μην μας πειράξουν εμάς, να μην μας βάλουν χέρι, ναι, να μην χάσουμε τη δουλειά μας, να μην ματώσουμε και ντροπιάζουμε ό,τι ιερό και ό,τι όσιο υπάρχει και λεκιάζουμε την ελληνική μας σημαία που είναι ποτισμένη ρε φίλε Γιώργο με τόσο αίμα. Και όποτε έρχεται αυτή η διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, ντρέπομαι ρε φίλε, ντρέπομαι πραγματικά πρώτα απ' όλα σαν Μακεδόνας, έτσι. Παρόλο ότι είμαι προσφυγάκι και το ξέρεις, ντρέπομαι που είμαι Μακεδόνας, ντρέπομαι αυτή τη στιγμή που με κοροϊδεύουν, που βγαίνουν σαν καρδινάλοι μέσα στην ΕΡΤ, μέσα σε όλα αυτά τα μέσα ενημέρωσης και με πουλάνε μαγκές. Μου μιλάνε για γήπεδα, μου μιλάνε για μετρό και δεν τρέπονται ρε φίλε. Δεν σηκώνεται ένας επάνω να τους πει σκάστε ρε, σκάστε τι έχετε να πείτε για αυτή τη γη. Ενώ γύρω μας υπάρχουν οι γείτονες οι οποίοι λατρεύουν τις χώρες τους, λατρεύουν τις πατρίδες τους, εμείς ντρεπόμαστε να σηκώσουμε την ελληνική σημαία έξω από τον μπαλκόνι μας. Τι να πω ρε Γιώργο, τι να σου πω να πούμε. Σε πήρα τώρα παραμάζωμα, το ξέρω, αλλά είναι τόσο πολύ η οργή μου να πούμε, που με τρελαίνει αυτό το πράγμα, πραγματικά με πειράζει. Δεν έχω κάτι άλλο να σου πω, δεν ξέρω. Κατάθεση καρδιάς, βάλσαμο τα λόγια σου, συγκινήθηκα πραγματικά. Ήταν ο φίλος μου ο Νίκος από τα Γιάννητσά. Είμαι περήφανος που τον έχω φίλο. Να είναι καλά ο φίλος ο Νίκος. Να είναι καλά. Να πάμε καλά, στην Γιώργο. Επόμενη γραμμή. Να είσαι καλά, Νικόλα. Ορίστε. Γεια σου Γιώργο. Γεια σας. Δημήτρης είμαι. Έλα Δημήτρη. Είμαι συγκινημένος αυτή τη στιγμή. Και ο Φιλάρετος και ο Νίκος. Με κάλεψαν απόλυτα. Ο Φιλάρετος μίλησε για πράγματα που πρέπει να γίνουν στην πόλη. Ο Νίκος άγγιξε τις καρδιές μας σήμερα. Δηλαδή αυτό που λέμε ρε φίλε τώρα είναι εκεί πέρα ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, ο πρόεδρος μας. Ο πρόεδρος όλων των Ελλήνων. Είτε τον ψηφίσαμε είτε εμείς όχι. Εμείς εδώ πέρα αυτός τι είναι. Κάνουμε. Ρε βγήκε ένας να τον κάνει μια ερώτηση. Αυτό που είπε ο Νίκος τώρα. Τι λες ρε φίλε τώρα. Τι μας λες. Θα τον ακούσει κανένας. Ας την κάνεις εσύ την ερώτηση. Να σε δείξει τηλεόραση. Και ας όχι, μην απαντήσει. Εσύ το είπες μόνος σου. Από τους δημοσιογράφους σήμερα δεν δίνει συνέντευξη. Ναι. Δεν θα υπάρχουν δημοσιογράφοι της Βορείου Ελλάδος. Βεβαίως. Και μόνο της Βορείου Ελλάδος δεν υπάρχουν. Για τι μας φέρνετε τους Αθηναίους εδώ. Να βγουν τα δικά μας τα παιδιά να κάνουν τις ερωτήσεις. Στημένες. Καλά εσείς ελεύθερο ραδιόφωνο είστε. Λίμπερο δεν λέγεστε. Εμείς κάνουμε αυτές τις εκπομπές. Ελεύθερο. Καλά γιατί που είμαστε κι εμείς. Εκεί πέρα, ναι. Εμείς είμαστε αθλητικό ραδιόφωνο ρε φίλε. Δεν γίνεται εκεί πέρα αθλητική συζήτηση. Α, τι δεν να ξέρω αυτά τα κόλπα. Βέβαια. Υπάρχουν πολιτικά ραδιόφωνα που μέρα νύχτα λένε τις λαλακίες τους. Όλα. Όλα κατευθυνόμενα. Πάντως και ο κύριος Φελάρετος και ο κύριος Νίκος. Εγώ θα την ψάξω αυτή με την ακρόα με την αυτήνα τώρα με την ιστορία. Με τον Ναό της Αφροδίτης. Με τον Ναό της Αφροδίτης. Την ψάξω πάνω το βρω αυτό το φίλο. Θα σε στείλω έγγραφα από το Πανεπιστήμιο από το Απιθύτα. Δεν ξέρω άμα διάβασες το μήνυμά μου που σου έστειλα πριν από λίγο. Όχι, την ώρα που μιλούσε δω. Ο Φελάρετος. Και να δεις ότι συμφωνούμε απόλυτα μαζί με τον Φιλάρετο. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση της Βορείου Ελλάδος. Μάλιστα. Το έχω μπροστά μου. Σύμφωνα με την κυρία Περιστέρη, η χρηματοδότηση σταμάτησε
το 2015 χωρίς αιτιολογία. Παρουσίαση των αερασκαφών στο Πανεπιστήμιο Κύπρο, ούτε καν στο απτήθη, μάλιστα. Δηλαδή αναγκάστηκε η γυναίκα να κάνει παρουσίαση, να βρει χορηγούς στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Πήγε εκεί και έκανε παρουσίαση. Εδώ, στην Ελλάδα, πουθενά. Δεν την αφήνουν να μιλήσει. Για ποιο λόγο? Είδες εσύ ποτέ, από τότε που άρχισαν να σκαφές, να βγει σε ένα κανάλι ιδιωτικό ή στην ΕΡΤ που είναι δημόσιο, την Περιστέρη που έκανε μαζί με τον έφορο της, του παππού που ξεκίνησε όλη Λαζαρίδη. Ναι, μπράβο. Τον οποίο Λαζαρίδη, δεν ξέρω άμα ξέρεις ή άμα ξέρει κάποιος φίλος, η κόρη του λέει έχει με ένα επιστήλιο εκεί πέρα το οποίο γράφει τα κέρατα του Ιούδα και το έχει 28 χρόνια και δεν το παραδίδει. Δεν ξέρω τώρα. Πρώτη φορά τα ακούς. Ναι, ναι, ναι. Μα, Δημήτρη, πρέπει να πάω σε διάλειμμα, να είσαι καλά. 2-31-0. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. 287. Και στους υπόλοιπους. Βεβαίως. 2-87 και 3-8 αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 2-31-0. 2-87-8-8-8. Γιώργος Συρίγος, Χρήστος, κι όσοι ακούτε Λίμπερο 107,4, ακούτε το Λίμπερο της καρδιάς μας, ορίστε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ναι μου. Από χθες ήθελα να πάρω, τελικά κατάφερα σήμερα να επικοινωνήσω. Μικροφωνίζεις όμως. Και τώρα που μιλάω μικροφωνίζω. Ναι, ναι, κάτι έχεις ανοιχτό εκεί. Δεν έχω κάτι ανοιχτό. Πάμε. Μ' ακούς καλά τώρα? Σε ακούω πολύ καλύτερα. Ωραία. Ήθελα να μιλήσω για το θέμα που συζητούσαμε από χθες και πάει και σήμερα φυσικά, για το θέμα των αρχαίων. Και θέλω να πω καταρχάς κάτι πολύ σημαντικό, γιατί τυχάνει να γνωρίζω, να έχω φίλους δύο αρχαιολόγους οι οποίοι είναι εν ενεργεία και έχω συζητήσει κάποια τέτοια θέματα και θέλω να πω λίγο στον κόσμο και να καταλάβουν ότι δεν είναι μόνο αυτά που προσπαθούμε να αναλύσουμε με λογική, γιατί υπάρχει και τεράστια συνωμεσολογία. Και η συνωμεσολογία, για να την ξεσκεπάσει, θέλει να σκέφτεσαι με αυτόν τον τρόπο. Με έχουν πει ότι ενώ σκάβουνε, ενώ βρίσκουνε πράγματα, Θεσσαλονίκη τώρα μιλάμε, μάλιστα, και πιο παλαιότερα, ενώ βρίσκουνε, ας πούμε, οτιδήποτε βρίσκουνε και κάνουνε τη δουλειά που πρέπει να κάνουνε, υπάρχουν, πώς να το πω τώρα... Κάποιοι μηχανισμοί. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι, ας πούμε, ενώ βρέθηκε κάτι, πάει μπροστά του ένας, στον δικό μου τον γνωστό, ένας κουστομαρισμένος με καλώδια και λέει «Which is ours», που είναι τα δικά μας δηλαδή. Και αυτοί που ηγείται της... των αρχαιολόγων του λέει τα δικά σας είναι από πίσω στα αγγλικά. Και με λέει στα ίσια ότι παρέδωσαν, ας πούμε, πολύ σοβαρό, δικά μας πράγματα σε άλλους. Αυτό γίνεται δηλαδή παντού και από πάνω. Κάθε τι που βρίσκεται ένα κομμάτι παίρνουν κάποιοι... Βεβαίως, εσύ δεν κρατάς... Κοίταξε, εδώ που τα λέμε τώρα τι να κλεγόμαστε και να λέμε. Το ξέρουν όλοι, πασίγνωστο αυτό. Μην λέμε, ας πούμε, γιατί δεν μας λένε ή γιατί θα μάθε. Υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν εξαρτάται ούτε από εμάς, ούτε από τους αρχαιολόγους. Για κάτσε ρε φίλε, δηλαδή θα κάνω αρχαιολογική ανακάλυψη και θα πρέπει να ενημερώσω. Βέβαια, βέβαια, και ο κόσμος να το έχει αυτό στο μυαλό του μέσα. Δεν είναι τωρινά αυτά, αυτά είναι δρομολογημένα δεκαετίες, όπως και δρομολογημένα είναι και τα περισσότερα στη χώρα μας. Πέραν την πεπατημένη που θέλουν, τους έχουν δώσει τα πρότυπα, τα ιστορικά τεράστια ψέματα, τα οποία μέχρι και σήμερα τα έχουν σαν μπούσουλες και σε καθοδηγούν εκεί που θέλουν, είναι όλα μέσα στα δικά τους δρόμενα. Αλλά εγώ ένα θέλω να πω, δεν θέλω να συνεχίσω πάνω σε αυτό το τομέα, το είπα και το γνωρίζουν οι περισσότεροι, άσχετα αν θέλουν να θέλω τυφλούν. Εγώ θέλω να πω κάτι, ένα μήνυμα προς όλους αυτούς αν ακούνε, ότι μετά την Ήβρης έρχεται η Νέμεσης. Και η Νέμεσης δεν θα έρθει από τον κόσμο των Ελλήνων, γιατί τον έχουν κοιμήσει. Θα έρθει όμως. Και αυτό να είναι σίγουρο ότι θα έρθει. Αυτό, Γιώργο. Να σε καλά ρε φίλε, θέλω να σε ξανακούσω. Ορίστε ο επόμενος. Καλημέρα. Καλώς τον. Καλημέρα Γιώργο και όλο
και όλη την παρέα. Ο Τάσος είμαι. Έλα Τάσο. Καταρχάς ήθελα και εγώ να δώσω συγχαρητήρια στον Νίκο. Ήταν η καλύτερη τοποθέτηση που άκουσα από τον ίδιο. Πραγματικά μίλησε στις καρδιές μας. Εγώ τώρα πήρα να προσθέσω ό,τι μπορώ στην πολύ ωραία αυτή ομιλία του. Καταρχάς να πω ότι είμαι περήφανος που είμαι ο ΠΑΟΚ και που είμαι ΠΑΟΞής και ευτυχώς που υπάρχει ο ΠΑΟΚ σαν το μοναδικό φορέα αντίστασης σε αυτό το βρώμικο αθηνοκεντρικό καθεστώς που μας κρατάει σε μια υποδούλωση έχοντας ένα μοναδικό όπλο και τίποτα άλλο. Το σανό που μας ταΐζει. Δυστυχώς ο ελληνικός κόσμος, ο ελληνικός λαός ταΐζεται πάρα πολύ εύκολα από σανό και ό,τι του πούνε κάνει. Από αρχαιότητα τον χρόνο. Θυμάσαι ότι ήμασταν πολλής κράτη, έτσι. Βεβαίως. Και δεν σταματούσαμε να είμαστε Έλληνες. Και μάλιστα είμαστε περήφανοι ότι δες, ενώ πολεμάμε μεταξύ μας, όταν έρθει ο εχθρός, ενωνόμαστε εναντίον του. Και μας το λέγανε με περηφάνεια αυτό όταν μαθαίναμε την ιστορία μας. Αντί να μας πούν πόσο ηλίθιος λαός είμαστε, να τρογόμαστε και να σκοτωνόμαστε αληθινά μεταξύ μας και να ενωνόμαστε ότι έρχεται ο εχθρός. Μόνο ένας ηλίθιος λαός το κάνει αυτό. Και τότε τρώγαμε πολύ σανό. Κανείς βέβαια δεν μας είπε ότι δεν σταματούσαν και ούτε έπαβαν να είναι Έλληνες όταν χωριστά πόλεις κράτη. Πότε ενωθήκαμε. Πήγα από Δίστρα, η πρώτη φορά που η Ελλάδα ήταν ξεχωριστό κράτος. Και το μοντέλο απέτυχε. Κρατιέται μόνο με σανό. Και δεν μπορώ να καταλάβω, από μικρός ποτέ μου δεν κατέβηκα σε κάποιο συλλαλητήριο για τη Μακεδονία. Ποτέ. Από μικρός έβλεπα, γιατί είναι πολύ παλιά ιστορία αυτή, έτσι, δεν το είναι. Πότε έγινε το πρώτο στρατιωτικό, πριν 30 χρόνια, έτσι. Ναι. Έβλεπα ότι έβλεπα κάποιους καημένους, τους Σκοπιανούς, να θέλουν να λέγονται Μακεδόνες και ουσιαστικά λοιπόν μελάτε και εσείς για να πάρετε κανένα κομμάτι ψωμί. Και κάθομαι και σκέφτομαι και λέω, μήπως έπρεπε να βγούμε σε άλλα συλλαλητήρια, πάντα το ήθελα, όσο και αν είναι ακραίο αυτό που θα πω. Εγώ προσωπικά δεν θέλω να είμαι στην Ελλάδα. Θέλω να είμαι Έλληνας, ας είναι και αυτή θέλω να είναι, αλλά θέλω να είμαι σε ένα άλλο κράτος. Με πρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη, που έχει το πιο σημαντικό λιμάνι του κόσμου. Εμπορικά σε ένα από τα 3-4 πιο σημαντικά και γεωστρατηγικά το σημαντικότερο. Πολύ σωστά αυτό φοβούνται κάτω. Ευτυχώς λοιπόν που είμαι ΠΑΟΞής, ευτυχώς που είμαι ΠΑΟΚ, ευτυχώς που υπάρχει ο ΠΑΟΚ, όμως ενέργεια στο στυλ. Έρχεται ο Πρωθυπουργός μετά τα τόσα κατόπιν αυτό που έκανε με την ΕΤ κτλ. Του χαρίζουμε πλακέτα του ΠΑΟΚ. Αυτό το θεωρώ εγώ τρύπημα. Ευτυχώς που υπάρχει ο λαός του ΠΑΟΚ, ο οποίος αντιπροσωπεύει αυτό που πρέπει να αντιπροσωπεύει, και αυτός είναι που είναι ΠΑΟΚ. Πολύ ωραίος ο πρόεδρός μας, πολύ ωραία τα πάντα, όμως ΠΑΟΚ είναι ο λαός του. Και είμαι περήφανος που με έκανε ο πατέρας μου ΠΑΟΞη. Αυτά ήθελα να πω. Να σε καλά, λένε, τα ζωή σου είναι εξαιρετικός. Πολύ φόρμα να, σήμερα. Να σε καλά. Ορίστε ο επόμενος. Καλημέρα. Καλώς τον. Τώρα ο φίλος δεν εντάξει, μπορώ να καταλάβω. Εντάξει, δεν υιοθετώ την άποψη του χωρισμού. Ο κύριος Νίκος είπε κάτι διαφορετικό εντελώς. Και αυτός τον επιβράβευσε και μας είπε ό,τι να είναι. Τώρα φυσικά η πολιτική αυτόν δεν τον ενδιαφέρει, την άλλη Κυριακή τον ενδιαφέρει να κερδίσει ο ΠΑΟΚ και δεν πάρουν τα αρχαία οι Αμερικάνοι και οι αρχαιολόγοι που λέγανε ότι τα δικά μας που είναι δεν τον ενδιαφέρει. Okay. Ποιος θα βρει και ποιος Μαρινάκης, ρε παιδιά. Κοιτάξτε τα μούτρα σας στον καθρέφτη και δείτε την αλήθεια. Τέλος πάντων, όσον αφορά, δεν ξέρω αν ακούγομαι γιατί δεν είμαι σε καλό σημείο. Μια χαρά ακούγεσαι. Λοιπόν, να πιάσουμε λίγο το μακεδονικό. Okay. Είναι λίγο περίεργο. Καθένας μπορεί να το δει από όποια πλευρά θέλει. Όσον αφορά ας πούμε, αυτό που λένε Σκοπιανοί, τώρα κάποιοι θα μου πούν αυτό που θα πω ότι δεν μπορούμε εύκολα να τους πούμε μην ονομάζεστε Βόρειο Μακεδόνες ή Μακεδόνες. Okay. Όταν εγώ ένα κομμάτι της παλιάς Μακεδονίας το κατέχουν αυτό, αυτοί. Εγώ είμαι πιο Μακεδόνος από όλους όσους μίλησαν. Και από ότι είμαι να πεις από τα επίθετά μου και τα ονόματά μου κτλ. Γιατί θα σου πω, εγώ είμαι αυτό το χωριό που είναι και ο Τύμβος, οκ. Okay? Λοιπόν, εμάς όταν αναφέρονται και λένε, ξέρω ότι εγώ ήρθαμε στη Μεσολακιά κτλ. Να δούμε, λέει, ποια είναι Μεσολακιά, ρε, στην Αμφίπολη. Καλά ρε παιδιά, εσείς ζείτε στην Αμφίπολη. Αλλά τι σχέση έχετε με την αρχαία Αμφίπολη. Οκ. Okay. Αυτοί δεν λέγονται Μακεδόνες, αμφιπολίτες. Εγώ, ο πατέρας μου είναι νησιώτης από τη Σαντορίνη, η μητέρα μου είναι θρακιώτης από το Μιλιό. Εγώ όμως είμαι Μακεδόνας, ρε φίλε. Έτσι αισθάνομαι. Δεν αισθάνομαι καθόλου Σαντορίνιος και καθόλου Κωνσταντινοπολίτης. Εμείς σαν κάτι... Εσύ είσαι από τη Μεσολαγιά. Ένα λεπτό, ρε Χριστιανέ μου. Είσαι από τη Μεσολαγιά.
Ναι, φυσικά. Μάλιστα. Εγώ στη Μεσολαγιά πριν από χρόνια αγόραζα σταφύλια. Ναι. Είχατε, ναι, είχατε... Τώρα, έλα να αγοράσεις, έχει ακόμα κι άλλα. Έχει ακόμα κι άλλα, ε. Εμείς είμαστε το καθαρά, το πιο καπνοπαραγωγικό χωριό της Ελλάδος. Και τώρα το γύρισαν τα σταφύλια. Σταφύλια και μίγδαλα βάζετε εκεί. Ναι, και μίγδαλα. Τώρα και πλέον μόνο αυτά και κάποια άλλα, σιτάρια. Έχει ωραίο κάμπο εκεί και καλοί άνθρωποι. Είχα, λοιπόν, αν θα ρωτήσεις τους παλιούς εκεί, με ξέρουν. Λοιπόν, κάναμε εξαγωγές. Ωραία. Οι μόνοι που έχουν σχέση με την αρχαία πίπολη είναι κάτι και της Μεσολακιάς. Σωστά. Και αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς είμαστε καλύτερα από τους άλλους. Okay. Μπορεί να είμαστε καλύτεροι. Βεβαίως. Αλλά λέμε ότι τώρα ο άλλος λέει: εγώ είμαι από εκεί, είμαι αυτό. Τι να κάνω. Εγώ θα σου πω κάτι, επειδή έχω δουλέψει πολύ με αυτούς τους ανθρώπους, με τους Σκοπιανούς, από όλους τους γείτονες, αυτοί που έχουν αισθήματα για μας είναι αυτοί μόνο. Φυσικά και εμένα αυτή η συμφωνία με έχει πληγώσει αφάνταστα. Okay, δεν το και 100% δεν θέλω να λέγεται κανείς Μακεδόνες εκτός από τους Έλληνες. Αλλά έτσι είναι, ρε φίλε. Ένα κομμάτι της Μακεδονίας είναι, μένουν αυτοί. Αλλά λένε, εμείς είμαστε Σλάβοι. Δεν έχουμε σχέση με τον Μεγάλο Αλέξανδρο. Και η συμφωνία αυτή, κάτω από τα αγάλματα που έχουν εκεί πέρα, στα ελληνικά πλέον γράφουν. Εδώ είναι βασιλιάς των Μακεδόνων, ο Αλέξανδρος, Έλληνας σήμερα. Λοιπόν, μια συμφωνία θέλει και παραχωρήσεις. Ο Τύμβος εκεί να, άντε να, σας δω εκεί, να αναγνωριστεί, να φανεί, μια που προχθές είχαμε πάλι και κινητικότητα αρκετή, και να δούμε κάτι καλύτερο και εμείς εκεί και όλη η Ελλάδα φυσικά. Να σε καλά, φίλε μου, χάρηκα πολύ που σ' άκουσα, από ένα μέρος μέρα, πολύ αγαπητό για μένα. Καλή σημέρα σε όλους. Να σε καλά, ορίστε ο επόμενος. Παρακαλώ. Ορίστε. Ναι. Γεια σου, λέω. Γεια σου, κύριε Κώστα μου. Λοιπόν, από τη στιγμή που οι κρατούντες, όποιοι και να είναι, παίρνουν μόνοι τους αποφάσεις και σε τέτοια εθνικά ζητήματα δεν κάνουν δημοψήφισμα, πλέον εμάς δεν μας πέφτει λόγους. Δεν γιατί, μπορούμε να αντιδράσουμε όμως, ρε Κώστα. Γιατί είμαστε θεωρία μόνο, ρε παιδί μου. Εντάξει, διαφωνούμε, συμφωνούμε, τι να το κάνουμε τώρα. Αυτό το πράγμα, αν υπολογίζαν το λαό, θα τον κατέβαζαν σε δημοψήφισμα. Δεν το κάναν. Το πράξαν από μόνοι τους, καλός ή κακός. Θα κρυφθούν. Αλλά τέλος πάντων, το ξεπερνάμε αυτό. Εγώ θέλω να μπω στο καθαρό αθλητικό κομμάτι που καίει αυτή τη στιγμή. Αύριο παίζουμε με την Τσεχοσλοβακία και πρέπει να την κερδίσουμε με 12 πόντους για να μην γυρίσουμε πίσω. Λοιπόν, ας ευχηθούμε να πάει καλά η ομάδα. Τώρα αυτό που άκουσα τώρα, ότι ο Μητσοτάκης μίλησε για ορίμαση, εγώ δεν άκουσα καμιά ορίμαση. Είπε το άκουσα, ότι... ρε, το είπε ο άνθρωπος. Είπε ότι είναι καθαρά τυπικό το θέμα. Ναι. Εγώ και σου μόλις... λέω ότι άκουσα εγώ. Εντάξει, εσύ έχεις άλλο μυαλό. Είσαι τόσο αντιπαοξής που πήγες τον εαυτό σου να πιστέψει ότι είπα άλλα πράγματα. Τι να είπε, σε κάνω. Είπε ότι θα γίνει και ανάπλαση μάλιστα. Ναι, και λοιπόν το είπε τη λέξη ορίμανση. Τι ορίμανση, ρε τώρα. Ξέρω εγώ τι ορίμανση, ρε Κότσο. Τι ορίμαση, ετοιμάζει τα χαρτιά, τα πάσα υπογράφουν και τελειώνει το πράγμα. Γι' αυτό εγώ διερωτώ με, κύριε Κώστα, τα χαρτιά που στείλαμε είναι εντάξει. Εάν είναι εντάξει, εφόσον συμφωνεί από εδώ η περιφέρεια, εφόσον συμφωνεί και ο δήμαρχος, το θέμα είναι καθαρά τυπικό πλέον. Έτσι, άρα δεν υπάρχει ορίμαση. Τι ορίμαση. Άρα, κύριε Μητσοτάκη, θα μας πεις. Προχωράμε τη Δευτέρα, ψηφίζετε στη Βουλή ή φέρτε τα φυσικά, χαρτιά τίτρο. Ή φέρτε τα χαρτιά σας και τους φακέλους σας να τα εγκρίνουμε. Γιατί δεν ξέρω αν εμείς είμαστε έτοιμοι και αν έχουμε κάνει σωστά τη δουλειά μας. Αυτό δεν το ξέρω. Εννοείται ότι από τη στιγμή που θα τα ελέγξει η περιφέρεια θα είναι σωστά τα χαρτιά. Σωστά. Οπότε τι ορίμανση. Άιντε βρε τώρα ορίμανση. Να είχαμε να λέγαμε τώρα. Τι θα πει ορίμανση τώρα.
Ναι, εγώ δεν την καταλαβαίνω την όρημα. Έτσι είπε ρε Κώστα, τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Μα τώρα, τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, εσύ αρχίζει πάλι το κήρυγμα το δικό σου, τέλος πάντων. Ποιο κήρυγμα. Τι είπα δηλαδή. Όσοι ασκούν επικοδομητική κριτική είναι αντιπαγουσίδες. Όλοι πρέπει να λέμε ζήτω ο ΠΑΟΚ για να είμαστε εντάξει. Είσαι τόσο δεξιόμενος. Μπράτσι τα μάτα βρε τώρα. Να έχω το κείμενο ακριβώς μπροστά μου. Αρκέστηκε να πει για την ανακατασκευή του γηπέδου Τούμπας δεν θα μιλήσω πολύ. Θα πω απλώς ότι είμαστε έτοιμοι να τρέξουμε το σχέδιο ανάπλαση. Περίμενε! Ανάπλασης του γηπέδου, της Τούμπας και της γύρω περιοχής και περιμένουμε την ορίμανση. Αυτό είπε ο Χριστιανός. Εσύ μου λες δεν το άκουσα. Η ορίμανση είναι ο χρόνος που απαιτείται προς έγκριση, εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Τι απαιτείται, έχω τον φάκελο μπροστά ή τον εγκρίνω ή τον απερίπτω, τελειώνω. Τελείωσε. Θα τον έχω και αύριο τον Σαββίδη. Τι τον όρημα, το βάλουμε να βράσει. Αυτό δεν λέω ρε Κώστα. Θα το βάλουμε να βράσει τον φάκελο. Ή ναι ή όχι. Και τελείωνε. Θα έρθουμε, θα καταλάβουμε την Κατερίνη και θα σε στείλουμε στη λεπτοκαρδιά. Άιντε τώρα. Άιντε τώρα. Το θέμα είναι διαδικαστικό πλέον. Για μένα. Άντε να τελειώνουμε. Άντε μπράβο. Να τελειώνουμε. Άντε, μπράβο. Έφυγες, γεια σου κοτσαρί μου, ορίστε ο επόμενος. Χαίρετε. Ορίμανση, ορίστε. Λοιπόν, πάλι ο Τάσος είμαι, Γιώργο, και συγγνώμη που παίρνω δεύτερη φορά. Ο, δεν το κάνω όταν, εκτός από περιπτώσεις, κάποιος κατακρίνει τις απόψεις μου, κάτι που δεν κάνω ποτέ εγώ, εφόσον δεν φυγώ και εφόσον δεν φυγεί η ομάδα μου. Λοιπόν, πήρε κάποιος κύριος και επειδή το IQ του είναι όχι επαρκές ή εκ του πονηρού, είπε ότι δεν έχει καμιά σχέση εγώ αυτά που είπα με τον Νίκο και ότι το μόνο που με ενδιαφέρει είναι αν θα κερδίσει η ομάδα μου. Όταν έχω πει ξεκάθαρα ότι ο ΠΑΟΚ είναι ο μοναδικός φορέας στην Ελλάδα αντίστασης στην αθηνοκεντρική κατοχή. Κάπου άφησες υπονοούμενα ότι είναι καλό να γίνει ένα άλλο κράτος στη Μακεδονία. Αυτό είναι άλλο θέμα. Εκείνος είπε ότι είπα άλλα ντάλα. Γι' αυτό αναφέρθηκε ο άνθρωπος. Το μόνο με ενδιαφέρει πώς θα κερδίσει η ομάδα μου. Το ότι έχω άποψη αυτή μπορεί να αντικρούσει. Δεν θα την πούμε σε μια άλλη εκδρομή. Πρέπει, έχω γραμμές και πρέπει να κλείσω σε 5 λεπτά. Να σε καλά, ορίστε ο επόμενος. Γιώργη, γεια σου. Για χαρά σου, ρε φίλε. Γιώργη, Ειρήνη μην. Ειρήνη. Ειρήνη μην, όλοι οι Έλληνες είμαστε, ένα το κρατούμενο. Είμαστε. Είναι πολυτέλεια, αγαπητέ Γιώργο και φίλοι συνακροατές, να μιλάμε τώρα ποιος είναι ο Μακεδόνας, ποιος θέλει το ένα, ποιος θέλει το άλλο. Έτσι. Αγαπητέ Κωνσταντίνε μου, όπως και να γίνει, το ποτάμι πίσω δεν γυρίζει. Δεν γυρίζει. Σου το λέει ο Μοσχοβίτης, ό,τι και να γίνει, ο ΠΑΟΚ θα χτίσει το παλάτι του και θα μεσουρανίσει στα πέραντα του κόσμου. Αυτό δεν αλλάζει. Ευελπιστώ, αγαπητέ Γεώργιε, ο προπονητής να δει πρακτικά και ουσιαστικά την όλη κατάσταση, γιατί από όλους ακούω είναι πολύ καλός προπονητής και δεν θα διαφωνήσω. Ένας παπάς και μισός είναι. Εγώ διαφωνώ, τον καταλογίζω, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Μοσχοβίτη, τον καταλογίζω την απώλεια 20 εκατομμυρίων εσόδων από τα λάθη που έκανε στους δύο αγώνες με τον Άγιαξ και τη Σλάβια, τον καταλογίζω λαθασμένο χειρισμό σε ένα παιδί 18 χρονών το οποίο έδιωξε άρον τον άρον από την προπόνηση όταν ήταν η ομάδα στην Ολλανδία και δεν μπορούσε να κάνει 3 μέρες υπομονή μέχρι να γυρίσει πίσω. Τον καταλογίζω ότι πήρε μια σιδερένια ομάδα η οποία έπαιζε ένα εκπληκτικό ποδόσφαιρο και την έφερε σε σημείο στο 60 να μην μπορεί να πάρει τα πόδια του και θα είμαι από πάνω του και θα τον προσέχω να δω τι θα κάνει στους 4 αγώνες, γιατί κατά τη γνώμη μου, λυπάμαι που το λέω και ίσως πολλοί να διαφωνήσετε μαζί μου και ήθε ο Θεός να δώσει να έχω άδικο, δεν θα κάνει παρέλαση με το μυαλό που έχει. Διότι όταν παίρνεις μια ομάδα που ξέρει να τρέχει στα 3 χιλιόμετρα και τη βάζεις
να τρέχει 200 εκεί, όσο καλός και να είναι στα 3 χιλιόμετρα, όταν τρέχει στα 100, θα σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα. Μια φορά ένας γάιδαρος είδε 10 άλογα στη σειρά να κάθονται σε μια αφετηρία και πήκε αυτός δίπλα του. Δίπλα από τα άλογα. Και του λέει ένα άλογο, του λέει, τι ήρθες να κάνεις εδώ ρε γάιδαρο, λέει, ό,τι και εσείς. Λέει, εσύ, εμείς λέει, θα τρέξουμε. Άλλε, με συγχωρείτε, εγώ νόμιζα ότι ήρθε, ήταν για μέτρημα. Νόμιζα ότι τις μετράνε εκεί. Με συγχωρείτε και έφυγε. Άλλη δουλειά είναι του γαϊδάρου στο μέτρημα και άλλο είναι του αλόγου στο τρέξιμο. Ο κύριος πήρε μια ομάδα που ήταν μαραθωνοδρόμοι και την έκανε μια ομάδα να τρέχει 100 μέτρα. Ο άπειρος αυτός που έγινε αιτία Κοσμάκης που έδωσε τα λεφτά του για να δει και 5 αγώνες στην Ευρώπη να περιφρονήσει το ουεφάκι. Λες και έπαιξε πολλές φορές ο ΠΑΟΚ στο ουεφάκι. Και να παίζει μπροστά με 5 center for στο 94 εκτός έδρας. Με την ηλίθια απειρία του να κάνει την ομάδα σαν την τρελή. Λες και έχανε με 2-0 να βάλει ένα γκολ και δεν πήρε το Άγιο Σιάκι. Τα βλέπεις την ομάδα στο 80 δεν έχει βάλει γκολ. Διαφυλάσσεις πίσω ρε τον πάτο σου. Που τρέχεις μπροστά με 5 center for. Βγάζεις τον αμυντικό και βάζεις center for να το κάνεις, τι έρχονταν και 0-1 και τι θα γινόταν. Και έχασε ο κόσμος που έδωσε τα λεφτά και έλεγε θα δω 18 αγώνες, ξέρω εγώ, 20 αγώνες, 30 στο πρωτάθλημα, εδώ και 10 Ευρώπη. Τι θα δει τώρα. Και έχασε ο Σαββίδης τα ωραία του τα λεφτά. Αλλά τι να τον κάνω γι' αυτό να... Τέτοιος είναι, τέτοια παθαίνει. Αφού... Δεν άκουσε τι του λέει. Παίρνεις έναν άνθρωπο και τον πληρώνεις, σου λέει 5 πράγματα. Σου λέει έχω κλείσει Ισπάνο, πας φέρεις Πορτογάλωση. Την άλλη φορά ο Βρίζες είχε κλείσει τον Σάντος, εσύ πήγες πήρες τον Άγγελο. Το καλό με σένα είναι ότι τα λάθη σου τα πληρώνεις ρε φίλε. Γι' αυτό σ' αγαπάει και ο κόσμος και εγώ προσωπικά. Το κακό είναι ότι τα λάθη σου μας στεναχωρούν. Πάμε στον επόμενο και τελευταίο ακροατή, ορίστε. Καλησπέρα Γιώργια. Γεια σου ρε φίλε. Ποιος, από πού μας παίρνεις. Ακριβώς αυτά ήταν που έλεγες πριν, όπως τα είπες έτσι εσύ. Κάτι άλλο θα έλεγα, αλλά συμφωνώ έτσι σε αυτά που είπες ήταν όλα μέσα. Βέβαια και τα λάθη του μεγάλου από αγάπη τα κάνει. Το κάνει, μα γι' αυτό του λέμε, θα μάθει. Αυτό δεν... Ο άνθρωπος είναι ευεργέτης. Θα κάνει και τα λάθη του, ωραία. Ναι. Θα πληρώνει ο άνθρωπος, ωραία. Αλλά αυτά τα λεφτά θα μπορούσε να χτίσει ένα γήπεδο ολόκληρο. Ξέρεις τι είναι, δηλαδή τώρα να βλέπω αυτό το νεοπλουτισμό. Πέσανε λέει τα αυτιά τους γιατί αποκλειστήκανε από τον Άγιαξ. Σοπάτε ρε! Που θέλατε να αποκλείσετε τον Άγιαξ. Και έπεσε το ηθικό σας και πήγατε εκεί χωρίς ενδιαφέρον να παίξετε με τη Σλάβια. Απέξε να μπείτε στον Όμιλο. Να σας δει πότε ξανά παίξες ρε Πέλκα. Νομίζω ξαναβιώνουμε. Γιατί και με τον Λουτσέσκο νομίζω ότι γίνανε παρόμοιες καταστάσεις. Εκεί ήτανε με την έγκριση όλων μας. Πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα που μας κλέψανε. Άστε το άλλο, του χρόνου. Εφέτος όμως δεν έγινε έτσι. Εκεί νομίζω ότι έστρωσε η μηχανή, δηλαδή ξεμπούκωσε κάπως όλο το μπέρδεμα και συνέχισε την καταπληκτική πορεία που έκανε. Ας ελπίσουμε να βρούνε πάλι το ίδιο, γιατί το έχουν αυτοί, ναι, να το βρούνε και να το κάνουν όπως και πέρσι. Γιατί το έχουν, δεν μπορείς να πεις ότι το έχουν, τα πέντε. Μα ο προπονητής σου ρε φίλε είναι άπειρος. Κάνει πειράματα επάνω στη γαμπούρα του ΠΑΟΚ. Πήρε μια ομάδα. Στρώνουν και... όλα τα μηχανάκια. Όλα τα μηχανάκια στρώνουν. Ναι, τα αλλά βγεις από το... Να, στρώνουν τα μηχανάκια 20 εκατομμύρια μέσα. Ο ΠΑΟΚ από το καλοκαιρινό το λάθος του. Εντάξει, θα στρώσει. Εδώ παίρνει μια αρκούδα και σε ένα χρόνο κάνει το βουκιουκλάκι με τον Παπαμιχαήλ. Θυμάμαι τους παλιούς αρκουδιάριδες. Τι κάνει η Αλέγη Βουγιουκλάκη, έπεφτε κάτω η αρκούδα. Δεν θα μάθει ο προπονητής. Ναι, αλλά πόσα εκατομμύρια θα στοιχίσει αυτό το πράγμα. Αυτό είναι να βρεθεί το προπονητή παικτών. Ας πούμε, εφόσον το απέδειξαν οι παίκτες το έχουν, να γίνει το κλικ και
να περπατήσουν όπως περπατήσαμε. Το μικρό σου, το μικρό σου, το μικρό σου το όνομα. Και κάνει κατάσταση ο Ιωάννης. Ιωάννη μου. Να δευτερολογήσω ήθελα. Βεβαίως, και που βεβαίως. Παρασύρθηκα βεβαίως. Και καταναλώνω και το χρόνο. Ήθελα να πω για το, τώρα αλλάζω εντελώς τη συζήτηση, για το συγκεκριμένο σταθμό της Βενιζέλου. Ναι. Εκεί πέρα δεν είναι απλά που βάλαμε δύο αγαλματάκια, κάτι δύο-τρία διακοσμητικά και φτιάξαμε έναν ωραίο και όμορφο σταθμό. Εκεί είναι 80 με 100 μέτρα ανέπαφη η αρχαία Εγνατία με τα μαγαζιά όπως ήταν, το πλακόστρωτο, ανέπαφα για 80 με 100 μέτρα. Δηλαδή κάνεις ένα ταξίδι στον χρόνο. Θα κατεβαίνεις να πάρεις το μετρό και θα κάνεις ένα ταξίδι πραγματικό στον χρόνο. Και θα περπατάς σε μια αρχαία οδό που περπατούσαν οι αρχαίοι Θεσσαλονικείς. Πηγαίνεις και Champions League μας στο σταθμό. Τι να σου πω, δηλαδή θα έρχονται... Άκουσες να πούνε για αυτά τα οποία λες, Ιωάννη, άκουσες να πούνε μια κουβέντα εχθές και σήμερα, ότι αυτό εδώ είναι το μέλλον της πόλης μας, το μέλλον της, των παιδιών μας, των εγγονών μας. Το μέλλον, το μέλλον, το μέλλον. Ας αργήσει. Αυτή ήταν η δευτερολογία που ήθελα να... Θα την ψάξω, θα την ψάξω και στις προσεχείς εκπομπές θα έχουμε εμπεριστατωμένα ρεπορτάζ αλλά και ανθρώπους να μας μιλήσουν. Εφτάσαμε, ευχαριστώ πολύ. Εφτάσαμε στο τέλος της εκπομπής να πούμε ότι την εκπομπή στηρίζει η Τζίτζιλα τελικά. Η Εύα Τζίτζιλα πρέπει να είναι η κόρη του φίλου μου του Δαμιανού. Το εργοστήριο κατασκευής χρυσών κοσμημάτων Τζίτζιλα στο κέντρο της πόλης. Βενιζέλου 20 με Τσιμισκή στο πρώτο όροβο και την ευχαριστούμε πάρα πολύ την επιχείρηση του φίλου μου του Δαμιανού. Φαίνεται είναι στο όνομα της κόρης πλέον, έχει περάσει τον ιό, το γνώρισα, ένα εξαιρετικό παιδί. Και το λογιστικό γραφείο του φίλου μου του Γιάννη του Παπαδόπουλου, Θεσσαλονίκη, Λεωφόρος Νίκης 3, παραλία είμαστε. Μη σας τρομάζει παραλία, γιατί νομίζετε ότι ό,τι είναι στην παραλία είναι και πανάκριβο. Ο φίλος μου ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος είναι ένας λογιστής, ο οποίος και προσαρμόζεται στις τιμές της κρίσης και είναι πανάκριβες οι λύσεις οι οποίες δίνει σε αγαθά τα οποία θα αποκομίσεις από τον τρόπο της λειτουργίας της επιχείρησής του, της επιχείρησης, διότι οι λογιστικές εργασίες μέχρι μισθοδοσία εταιριών, μέχρι προγράμματα επιχειρήσεων, Λίντερ, ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ κτλ. Και στο αγαπημένο μου πολύ Καστροκυλκής, Θερμοπυλών 19-2343-023-900 και στη Θεσσαλονίκη 231-022-216. Εδώ θα είμαστε το άλλο Σάββατο, καιρού επιτρέποντος και Θεού θέλοντος, στις 11 η ώρα ακριβώς. Ξεκινάει και το πρωτάθλημα, θα έχουμε και τις ειδήσεις όλες τις εβδομάδες και θα ετοιμάσουμε για όλα αυτά, γιατί είδατε το τεράστιο ενδιαφέρον για την πόλη μας, την αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη. Όλα το ενδιαφέρον που δείξατε, πολλά από τα τηλέφωνα τα οποία είχαμε σήμερα. Ευχαριστώ πρώτα-πρώτα όλους εσάς που επικοινωνήσατε με την εκπομπή, διότι όταν επικοινωνείτε με την εκπομπή είναι μια ζωντανή εκπομπή που τρέφεται από εσάς. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Να προσέχετε τον εαυτό σας και να ξέρετε κάτι, ότι το μεγαλύτερο αγαθό σε έναν άνθρωπο είναι η υγεία. Διότι όταν έχεις την υγεία σου μπορείς να βγεις έξω από το σπίτι σου και να ψάξεις για εργασία. Και όταν βρεις εργασία μπορείς να βγάλεις και χρήματα. Οπότε έχοντας υγεία, εργασία και χρήματα, ο έρωτας είναι μια εύκολη υπόθεση. Γεια σας.